Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις αθλολογίες εδώ στο Star TV να δούμε όλα τα αθλητικά νέα του νησιού. Παρότι είναι μέρες δύσκολες και δοκιμάζεται όλη η χώρα από τις πυρκαγιές που υπάρχουν, υπάρχουν και κάποιες, έτσι, κάποια θέματα έτσι, λίγο πιο ανάλαφρα που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Σημαντικά ωστόσο, τα οποία θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Θα δούμε μια πολύ ωραία συνέντευξη του Γιώργου Γαρδικιώτη με τον Νίκο Μεντή. Είναι δύο παιδιά που ανανέωσαν πάρα πολύ γρήγορα όσον αφορά την ομάδα του Αστέρα Πετρυθή που θα αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία και μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα. Θα δούμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Ίσαρη, τον παίκτη αλλά και προπονητή όσον αφορά τον μπάσκετ του Κυρκυραϊκού. Αλλά θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με τον επικεφαλή προπονητή του κοπηλατικού τμήματος του ΝΑΟΚ, τον Αλέξανδρο Γκόγκα, να μιλήσουμε και για το ΚΑΜΠ, το οποίο ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών. Και θα γίνει έτσι μια πολύ όμορφη τελετή λήξης, αλλά βεβαίως και τις πρόσφατες πολύ σημαντικές διακρίσεις των παιδιών όσον αφορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Παιδών Κορασίδων, το οποίο έγινε στα Ιωάννινα. Να σας καλησπέρισω όλους, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας βλέπετε και μέσω της σελίδας του Star TV στο Facebook. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον Αλέξανδρο Γκόγκα, να τον καλησπέρισω, να τον υποδεκτώ στην εκπομπή, να μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση αυτή να παρευρεθούμε εδώ στην εκπομπή σας. Θέλω καταρχήν να ξεκινήσουμε με το ΚΑΜΠ. Θέλω να πούμε μερικά πράγματα για αυτό το ΚΑΜΠ που ξεκίνησε πρώτη φορά φέτος, που περιλαμβάνει κοπηλασία, όλα τα αθλήματα του νερού, πάρα πολλές δραστηριότητες και είδαμε πάρα πολλά παιδιά, Αλέξανδρε, σε αυτό το ΚΑΜΠ. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο, μεγαλύτερη επιτυχία του ΚΑΜΠ, την οποία, να πω την αλήθεια, δεν περιμέναμε από την αρχή της υλοποίησης του. Ήταν η πρώτη χρονιά, όπως ακριβώς είπες και εσύ, Ματούλα μου. Δεν είχε ξαναγίνει κάτι ανάλογο στον ΑΟΚ, ή τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος, να μην υποτιμήσω τα υπόλοιπα τμήματα. Όμως κάτι τέτοιο μαζικό σε αυτό το εύρος του αριθμού των παιδιών, με αυτή την οργάνωση, τη δημιουργική απασχόληση από τις 8.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 2.30 καθημερινά για 6 εβδομάδες, από ό,τι θυμάμαι δεν είχε γίνει κάτι ανάλογο στον ΑΟΚ. Βέβαια, εμάς μας χαροποίησε πολύ το γεγονός ότι τα παιδιά το αγκαλιάσαν, τους άρεσε πολύ το πρόγραμμα. Οι γονείς, οι ίδιοι και τα παιδιά μας μετέφεραν την ανατροπή της ανατροφοδότησης ότι θέλουν να συνεχίσουν, θέλουν να κάνουμε κι άλλα, αν έχει θέση να συνεχίσω και την επόμενη εβδομάδα και την άλλη, να έρθει κάποιος φίλος μου. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο βραβείο για μας. Αν μπορούμε εμείς όσο μιλάμε με τον Αλέξανδρο να βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες, είναι δύο χαρακτηριστικές από το ΚΑΜΠ, από τα πιτσιρίκια. Γιατί αυτό το ΚΑΜΠ δεν περιέλαμβανε, Αλέξανδρε, μόνο κοπηλασία, πολύ ωραία κολύμβηση, όλα τα αθλήματα που έχει ο ΝΑΟΚ. Αυτές είναι φωτογραφίες από το Πανελλήνιο, θα τις δούμε λίγο αργότερα. Εδώ λοιπόν είναι τα πιτσιρίκια, περπατώντας στην οδό των αναστεναγμών που λέμε, των καρδιοπαθών, ανεβαίνοντας προς τον ΝΑΟΚ. Όλα τα πιτσιρίκια πλάτη εννοείται, πολλά πιτσιρίκια χαρούμενα και η επόμενη φωτογραφία δείχνει ότι δεν περιοριστήκατε μόνο στη θάλασσα και μόνο σε καταστάσεις του ΝΑΟΚ. Είχατε επισκέψει σε μουσεία, δηλαδή είχατε πολύ όμορφο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να μην είναι το ίδιο καθημερινά, να υπάρχουν εναλλαγές μέσα στο πρόγραμμα αυτό και τα παιδιά να παίρνουν πολλά πράγματα όσον αφορά και τις δραστηριότητες αλλά και την εκπαίδευσή τους και την ψυχαγωγία τους. Τρεις πολύ σημαντικοί άξονες για το ΚΑΜΠ. Οπότε συνδυάσαμε τις δραστηριότητες εξωτερικού χώρου που μας παρέχουν οι εγκαταστάσεις του ομίλου με αίθουσες κλιματιζόμενες, με παιχνίδια στην άμμο, με παιχνίδια στον υδάτινο χώρο, το πόλο, την κολύμβηση, τα καγιάκ, τις βουτιές. Όλα αυτά τα συνδυάσαμε σε δραστηριότητες εξωτερικού χώρου μαζί με επισκέψεις, όπως είπες και εσύ, στα μουσεία, στη φιλαρμονική μας, στο αρχαιολογικό, στη βιβλιοθήκη της Κέρκυρας, στην πινακοθήκη, στο ασιατικό, πράγματα που τα παιδιά έχουν δει με τα σχολεία, σίγουρα, αλλά δεν είναι ποτέ μια δεύτερη ή μια τρίτη φορά, μια τρίτη επίσκεψη, κάτι τα οποία δεν θα τα ζημιώσει ή θα τους δώσει να καταλάβουν περισσότερα πράγματα αυτό που είδαν, ίσως με την πρώτη φορά που δεν τα κατάφεραν. Ναι. Και παράλληλα είχαμε και παρουσιάσεις από ειδικούς επιστήμονες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, όπως ήταν ο κέντερχος, ο Ναπολέων, ο ογκολόγος, ο δερματολόγος. Τους μίλησε για τον ήλιο, τους μίλησε για την προστασία του ανθρώπου και των παιδιών από το καλοκαίρι, την καλοκαιρινή περίοδο που ο ήλιος, όλοι ξέρουμε, είναι επιβλαβής. Είναι επιβλαβής.
Είχαμε την Ουρανία, την Παπακοσταντίνο, την παιδοδοντίατρος και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, το ξαναλέω άλλη μια φορά αυτό, οι οποίοι αγκάλιασαν τα παιδιά, ήρθαν εκεί, τους μίλησαν, ειδικά η Ουρανία μίλησε για την υγιεινή, σωματική υγιεινή των δοντιών. Τα παιδιά έκατσαν, άκουσαν, ερώτησαν, οπότε νομίζουμε ότι πήραν αρκετά πράγματα από αυτά. Ο Βλάχος ο Νίκος, ο προπονητής της ιστιοπλοείας μας, που τα οδήγησε με το ιστιοπλοϊκό του στην βόλτα που κάναμε στην περιήγηση γύρω από το Φρούριο, μιλώντας τους για τη θάλασσα και την ιστιοπλοεία, αλλά και για το νησί μας. Το πρόγραμμα της ρομποτικής του κύριου Σπύρου Κόντι, εξαιρετικό πρόγραμμα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία δραστηριότητα. Πολύ ενδιαφέρουσα και για το μεγάλο τμήμα και για το μικρό. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον. Γιατί όλοι αυτοί οι συντελεστές μας βοήθησαν να βγάλουμε αυτό το πλούσιο πρόγραμμα που άρεσε στα παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι κάπου πήρε το μάτι μου ότι ήταν και σημαντικοί άνθρωποι του αθλητισμού. Δηλαδή ήταν ο Σπύρος Γιαννιώτης, πέρασε κάποια στιγμή να σας δει. Βεβαίως, ήταν ο πρώτος μας προσκεκλημένος. Ναι. Και θέλαμε να έχουμε τη ζωντανή ιστορία του ΝΑΟΚ κοντά στα παιδιά μας. Τους μίλησε για την κολύμβηση, τους μίλησε για την εμπειρία του. Και όπως ξέρεις και εσύ, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ένας πρωταγωνιστής στη ζωή και τα παιδιά τον έχουν σε πολύ υψηλό σημείο. Οπότε όταν συναντιόνται με Ολυμπιονίκες ή με παγκόσμιους πρωταθλητές, είναι κάτι εξαιρετικό για αυτά. Εννοείται. Και είναι πολύ, και ο Σπύρος είναι ένα παιδί που εννοείται τις τέτοιες προτάσεις πάντα λέει ναι και τις αποδέχεται. Χαίρεται να βρίσκεται με τα παιδιά. Και άμα αυτά τα παιδιά έχουν να κάνουν και με τον ΝΑΟΚ, ένα όνομα το οποίο έχει σηματοδοτήσει το ξεκίνημα της καριέρας του και της πορείας του, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντα διαθέσιμος είναι. Ναι, πάντα διαθέσιμος να μοιραστεί τις εμπειρίες του μέσα από τον αθλητισμό με τα παιδιά. Με τα νέα παιδιά για να τα κινητοποιήσει και να τα κάνει να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Πότε ολοκληρώνεται το ΚΑΜΠΑ, Αλεξανδρέ, τυπικά? Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα, η τελευταία περίοδος στην ουσία λειτουργίας του ΚΑΜ. Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω πολύ και τον Κάντα, τον Αριστοτέλη, τον εκλεκτό συνάδελφο, γυμναστή, καθηγητής φυσικής αγωγής, ο οποίος έχει ειδικότητα στο ποδόσφαιρο και αυτός μας βοήθησε πάρα πολύ με την παρουσίασή του όσον αφορά για το ποδόσφαιρο. Τη μέρα που ήρθε και μίλησε και συναστράφηκε με τα παιδιά, πολύ σημαντική και η βοήθειά του και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Όπως είπαμε, είναι η τελευταία περίοδος τώρα που διανύουμε του ΚΑΜ η έκτη. Στις 28 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, που είναι η Παρασκευή, θα είναι το τέλος του ΚΑΜ. Όμως εδώ έχω να πω κάτι το οποίο είναι έτοιμο να αποφασιστεί μετά από συνομιλίες με γονείς αλλά και με παιδιά. Θα ανακοινωθεί η παράδοση του ΚΑΜ για τουλάχιστον μια εβδομάδα. Α, τι ωραία χαρά τα πιτσιρίκια, φαντάζομαι, μόλις το μάθουν, χαμός θα γίνει, Αλεξάνδρε, χαμός. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει αρκετές συστάσεις από τους γονείς και από τα παιδιά, ότι μακάρι να συνεχίζατε λίγο ακόμα, μακάρι και όλο τον Αύγουστο, μερικοί μας είπαν, εντάξει, είχαμε κάνει ένα προγραμματισμό από την αρχή, δεν μπορούσαμε να πάμε τόσο μακριά. Όμως το ξανασκεφτήκαμε. Άλλη μια εβδομάδα λοιπόν, η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι τελευταία και όχι αυτή που διανύουμε. Ωραία. Για να δώσουμε λίγο χαρά στα παιδιά μας ακόμα και να είμαστε λίγο μαζί ακόμα μαζί τους. Ωστόσο θα το γιορτάσετε. Ήταν μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση το ΚΑΜΠ αυτό από όλες τις απόψεις και μόνο τα ονόματα που ανέφερες και οι άνθρωποι που ευχαρίστησες δείχνει πόσο σοβαρά το είχατε πάρει. Δηλαδή δεν είπατε, παιδιά, έλα εδώ έχουμε τη θάλασσα, πηγαίνετε, παίξτε, πλατσουρίστε, περάστε την ώρα σας, να τελειώνουμε. Έκαναν πάρα πολλά πράγματα τα παιδιά όλες αυτές τις ώρες που βρίσκονταν σε καταστάσεις του ΝΑΟΚ και όχι μόνο. Και αυτό δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία τα αντιμετωπίσατε, Αλεξάνδρε. Θα θέλαμε να έχει μια σωστή δομή και οργάνωση το πρώτο κοπηλαδικό ΚΑΜΠ που κάναμε στο ΝΑΟΚ. Οπότε έπρεπε να σκεφτούμε και να οργανώσουμε πράγματα όπως ανέφερες και εσύ, Ματούλα μου, προηγουμένως, και να ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο τους χορηγούς, οι οποίοι μας βοήθησαν οικονομικά να στηρίξουμε αυτό το ΚΑΜΠ και να κάνουμε πράγματα τα οποία άρεσαν πολύ στα παιδιά μας και να πάρουμε κιόλας και τη γνώμη τους για νέες δραστηριότητες την επόμενη χρονιά. Πολύ ωραία. Πες μου τι θα γίνει μεθαύριο. Έχουμε την γιορτή, έχουμε την τυπική τελετή λήξης του ΚΑΜΠ. Και εδώ σου έχω μια έκπληξη, δεν θα γίνει μεθαύριο, όπως είχες μάθει εξαρχικά, αλλά θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, λόγω του ότι θα παραταθεί η διάρκεια... Πάρα πολύ ωραίο νέο, Αλεξάνδρε. Την ερχόμενη Τετάρτη, θα οργανωθούμε όλοι, θα συναντηθούμε στον Όμιλο, κάτω στις εγκαταστάσεις μας, το απόγευμα μετά τις 7.30-8 η ώρα. Εκεί θα υποδεχτούμε τους γονείς και τα παιδιά του ΚΑΜΠ όλα, να δείξουμε φωτογραφίες, να δείξουμε βίντεο από το ΚΑΜΠ, να μπορέσουμε να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω και για τη νέα χρονιά. Ωραία. Και γιατί όχι και για την κοπηλασία. Και παράλληλα να παρουσιάσουμε και στους γονείς και την ομάδα μας
των παιδών κορασίδων την αγωνιστική, αλλά και την ανάπτυξη, την ακαδημία μας. Μια και τα είπες αυτά, λοιπόν, να δούμε εμείς τα παιδιά που πήγαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Παιδών Κορασίδων στα Ιωάννινα, Ασημένια, η Έλληνα Διαβάτη, Χάλκινη, η Τετράκοπος Μεταπηδαλιούχου, αποτελούμενη από τους Δημήτρη Βλαχόπουλο, Σπύρο Μιλιορίζο, Ηρακλή Θεοδοσόπουλο, Άγγελο Τραγιανόπουλο και επιδαλιούχος η Μορφή Γιώργος Πελάης. Πάρα πολύ όμορφα. Να δούμε και τις φωτογραφίες αυτές που έχουν να κάνουν με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που είδαμε λίγο νωρίτερα. Τέταρτη θέση είχαμε, τα έχουμε πει βέβαια εμείς, για το σκιφ κορασίδων με την Ζερβού και τη Δροσοπούλου. Τέταρτη θέση για τον Αχιλλέα Μοναστηριώτη στο σκιφ παιδών. Όγδοη η Τρίφωνα με τη Λιντοβόη στο διπλό σκιφ κορασίδων. Ένατη. Και ο Γιάσουνας Κούρκουλος. Ένατος και αυτός στο σκιφ παιδών. Πολύ καιρό είχαμε να ακούσουμε, Αλέξανδρε μου, σημαντικές διακρίσεις σε πανελλήνιο επίπεδο για τα παιδιά, μετάλλια, και πολύ καιρό είχα εγώ να... Όχι, αυτές θα δούμε τις επόμενες φωτογραφίες που έχουν να κάνουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αυτό είναι το ΚΑΜ, συζητήσαμε για το ΚΑΜ. Είχα να δω τόσα χαμόγελα στα παιδιά του ΝΑΟΚ. Δηλαδή είχα να τα δω χαμογελαστά. Εδώ είναι σύσσωμη η ομάδα που πήγε στα Ιωάννινα. Είχα πολύ καιρό να τα δω έτσι χαμογελαστά και χαρούμενα. Μπράβο σας. Ήταν πολύ. Φαντάζομαι ότι είσαι ικανοποιημένος από την παρουσία τους. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια καταρχήν. Όλοι είμαστε ικανοποιημένοι. Ναι. Γιατί κλείνει μια χρονιά, κλείνει μια σεζόν στην οποία ξεκινήσαμε την προηγούμενη χρονιά και όχι από την αρχή όσο έπρεπε. Mm-hmm. Δηλαδή, και τι εννοώ αρχή. Δεν είχαμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε τον προγραμματισμό μας από πολύ νωρίς, όπως τα άλλα σωματεία, από τον Σεπτέμβρη για παράδειγμα, ναι, και τον Αύγουστο. Ξεκινήσαμε τέλειο Οκτώβρη. Χρειάστηκε ο χρόνος, επειδή ήταν όλοι οι προπονητές καινούργοι στην ομάδα, να γνωρίσουμε τα παιδιά, να μας γνωρίσουν και αυτά, να μας εμπιστευτούν, να ξεκινήσουμε μαζί χέρι-χέρι, να κάνουμε τη νέα αρχή, να γυρίσει η σελίδα το πελατικό τμήμα, να θέσουμε τις νέες βάσεις για τη νέα φιλοσοφία στην ομάδα και να αγωνιστούμε και στο τέλος τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Ιωαννίνων, για να δούμε τι μπορούμε να φέρουμε σαν ομάδα. Mm-hmm. Τα πήγατε πάρα. Εγώ θέλω να ξαναδώσω, μιλάω με τον Αλέξανδρο, στις φωτογραφίες από το πρωτάθλημα. Είναι μια φωτογραφία που είσαι με την Έλληνα Διαβάτη. Αυτό είναι ένα παιδί. Εδώ, αυτή την πετύχαμε την πρώτη. Αυτό λοιπόν, αυτή η φωτογραφία είναι ένα παιδί, η Έλληνα. Όλα τα παιδιά, απλά λέω, μια και βλέπουμε τη φωτογραφία αυτή που δουλεύει πάρα πολύ. Τόσο χαρούμενη λοιπόν και τόσο έτσι με αυτοπεποίθηση και τόσο δυνατή σε εισαγωγικά. Είχα να τη δω πολύ καιρό και νομίζω ότι της έβγαλε σε ένα πολύ καλό αυτό. Υπάρχει ένα πολύ ολοκληρωμένο team στο κοπηλατικό τμήμα του ΝΑΟΚ πλέον που κάνει τη διαφορά. Και η Έλληνα νομίζω ότι ανεβαίνει σταδιακά πάρα πολύ, Αλέξανδρα, έτσι δεν είναι? Η Έλενα, για να δώσω στους τηλεδιαστές να καταλάβουν, ήταν ένα παιδί, μια κοπηλάτρια του ΝΑΟΚ, η οποία δυστυχώς δεν είχε πάρει κάποιο μετάλλιο σε μια επίσημη διοργάνωση μέχρι τώρα και είναι 16 χρονών. Ναι. Είναι πρώτη ηλικίου. Ναι. Και μάλιστα είναι τελευταία χρονιά στην κατηγορία των κορασίδων. Ναι. Οπότε από εκεί που δεν είχε βρεθεί σε κανένα βάθρο όσον αφορά τα μετάλλια σε επίσημο αγώνα, ξαφνικά την τελευταία χρονιά με αυτή τη δουλειά που κάναμε, με τη διάθεση που έδειξε και αλλά και με την υποστήριξη από εμάς τους προπονητές, να φτάνει στο δεύτερο σκαλί και να παίρνει αργυρό μετάλλιο, νομίζω ότι τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να περιγράψω. Ωραία. Και η Τετράκοπος επίσης τα πήγε πάρα πολύ καλά με το Χάλκινο. Τα παιδιά προσπάθησαν πάρα πολύ και νομίζω ότι σε πανελλήνιο επίπεδο, που είναι πολύ σημαντικό, είναι μια διοργάνωση της Ομοσπονδίας, περιλαμβάνει ομίλους από ολόκληρη τη χώρα. Η κατηγορία είναι δύσκολη, διότι τα παιδιά είναι μαθητές. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι, είναι δύσκολες εποχές και για τα παιδιά. Νομίζω ότι τα πήγαν όλοι πάρα πολύ καλά. Εννοείται κι εσείς, γιατί η δουλειά σας φαίνεται μέσα από τα παιδιά. Οπότε εμείς θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά, εννοείται, να τα λέμε συνέχεια, Αλέξανδρε. Τώρα τι ακολουθεί, έχουμε κάτι σε αγωνιστικό επίπεδο? Τώρα, μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τις επιτυχίες αυτές που έφεραν τα παιδιά, σίγουρα η Τετράκοπος, επειδή άλλαξε τρεις φορές σύνθεση, τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και ενώ προπονήθηκε όλο το χειμώνα, υπήρχαν αθλητές οι οποίοι είχαν κάποιους τραυματισμούς και βγήκαν από τη βάρκα και μπήκαν οι άλλοι. Υποστήριξαν όμως τη βάρκα και κατάφεραν να φτάσουμε στο μεταλλείο και στην επιτυχία και τους δίνω συγχαρητήρια στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά. Ήταν δουλευταράδες όλη αυτή τη χρονιά και μπράβο τους. Και στον Άγγελο και στον Ηρακλή και στον Δημήτρη και στον Σπύρο. Με τη μορφή που είπε στο Γιώργο τον Πελάτη, τον πηδαλίουχο μας. ο Αχιλλέας ο Μοναστηριώτης στο σκιφ. Από μια, έτσι να το πω, όχι καλή στιγμή, έχασε ένα μετάλλιο και αυτός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και βγήκε τέταρτος. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ αξιόλογος ούτως ή άλλως. Δεν το συζητάμε σε ένα αγώνισμα από το σκιφ, είναι ο καθρέφτης του κοπηλάτη, γιατί ακριβώς είναι ατομικό και είναι μόνος του, πάρα πολύ του δύσκολο. Πρέπει να ξεχωρίσει σε όλα. Ναι. Και η Κοπ και η Άρτεμις, η Ζερβού μαζί με την Λιδία τη Δροσοπούλου.
που κάνανε όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν βγήκε μια καλή κούρσα στο τελικό, πήραμε την τέταρτη θέση. Δεν πειράζει όμως, τα κόρτσια συνεχίζουν, ξεκινάνε, οριμάσανε μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Και η Λίντο Βόη, η Σμίνη μαζί με την Τζουλία την Τρίφωνα και τον Ιάσονα τον Κούρκουλο, που ήταν οι πιο νέοι, ας το πούμε, σε παρουσία σε πανελληνίο πρωτάθλημα. Έφτασαν και αυτοί μέχρι το μικρό τελικό και μας έκαναν χαρούμενους για την απόδοσή τους. Κλείνουμε αυτή τη σεζόν και είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ομάδα ολόκληρη, η οποία θα παραμείνει και ευχόμαστε να παραμείνει τόσο δεμένη και να συνεχίσει. Ωστόσο, δύο παιδιά έχουν πάρει ήδη το εισιτήριο για να προσπαθήσουν, από τον όμιλό μας, για να προσπαθήσουν μήπως διεκδικήσουν την είσοδό τους εθνική ομάδα της Σκοπελασίας. Ποια παιδιά? Η Έλενα, η Διαβάτη και ο Αχιλλέας ο Μοναστηριώτης, με βάση την επίδοσή τους στους αγώνες, η οποία είναι αρκετά υψηλή, παρόλο που ο Αχιλλέας βγήκε τέταρτος και ένα δεύτερη, έχουν πάρει λοιπόν την έγκριση από μένα ως επικεφαλής να δοκιμαστούν στην Αθήνα τις 12 και 13 Αυγούστου. Μπράβο. Στις δοκιμασίες της επίσημης της εθνικής ομάδας για τη συμπλήρωση της βαλκανικής ομάδας παιδών κορασίδων εφήβων ανίδων για το βαλκανικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Στα παιδιά νομίζω ότι έχεις εμπιστοσύνη και στις δυνατότητές τους ούτως ή άλλως. Εμείς θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε και θα τα πούμε και εκεί τον Αύγουστο. Θα έχουμε να πούμε ωραία πράγματα. Αλέξανδρε, θέλω να σε ευχαριστήσω. Συνεχίστε την πολύ καλή δουλειά. Φαίνεται η δουλειά, φαίνεται στα παιδιά, φαίνεται στα χαμόγελά τους, φαίνεται στους ικανοποιημένους γονείς, φαίνεται σε όλα. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ματούλα, και εσένα, πολύ για την πολύτιμη σου βοήθεια όλη αυτή τη χρονιά, γιατί και αυτή η κόπη, ξέρεις, πρέπει να φαίνονται εκεί κάπως, και έχετε εσείς το βήμα και τη δυνατότητα να είστε μέσα από τη δουλειά σας τόσο κοντά μας και με την αντικειμενική σας κρίση για να βοηθάτε αυτά να βγαίνουν στην κοινωνία, περισσότερο για τα παιδιά μας και για τους γονείς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Αλέξανδρο Γκόγκα. Πάμε να δούμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης Γιώργου Γαρδικιώτη, Νίκου Μέντι. Δύο παίχτες που ανακοινώθηκαν από τον Αστέρα Πετρετή πρώτη-πρώτη για την σεζόν που θα ξεκινήσει με αρχή προετοιμασίας 1η Αυγούστου. Γάμα εθνική κατηγορία. Πολύ ωραία συνέντευξη. Πάμε να δούμε εμείς το πρώτο μέρος. Δύο παιδιά που έχουν συνυφασμένη καριέρα, έχουν πολλά κοινά και στον τρόπο και στα χρόνια που έχουν περάσει για να φτάσουν μέχρι εδώ. Είναι οι δύο παίχτες που ανανέωσαν πρώτη-πρώτη όσον αφορά τον Αστέρα Πετρετή και οι δύο παίχτες που έχουν βοηθήσει πολύ σημαντικά την κυρκυριακή ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Γιώργος Γαρδικιώτης και Νίκος Μεντής. Νίκος Μεντής και Γιώργος Γαρδικιώτης. Και έχουμε να πούμε πολλά, διότι τόσο ο Ολυμπιακός Μαντουκιού όσο και η ομάδα της Κέρκυρας είναι ομάδες που υπάρχουν στο βιογραφικό και των δύο. Βέβαια, ο Νίκος έχει και άλλες ομάδες στο βιογραφικό του. Έχει Ρόδο, έχει Φωστήρα, έχει Χαρναϊκό, έχει και άλλες ομάδες εκτός νησιού. Ο Γιώργος είναι πιο πολύ έτσι εδώ τοπικά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Καταρχήν, θα ξεκινήσω με τον Γιώργο, επιτρέπετε. Ναι. Εννοείται, επιτρέπετε. Λοιπόν, ο οποίος Γιώργος ήταν ξανά στον Αστέρα Πετρετή, έκανε ένα διάλειμμα, ξαναγύρισε, έχει καθιερωθεί, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ομάδας και ήταν από τους πρώτους που ανακοινώθηκαν προκειμένου να βοηθήσει και αυτή τη χρονιά στο δύσκολο έργο της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπου κατάφερε η ομάδα να παραμείνει. Άρα, ήταν εύκολο για σένα να πεις το ναι στον Πετρετή? Νομίζω ότι μέσα από τη χρονιά που κάναμε, μέσα από τις επιτυχίες που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια από την ομάδα, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο με βάση το πλάνο που μας ανέλησαν οι άνθρωποι της διοίκησης να ανανεώσουμε και φέτος. Ναι. Έχετε συναντηθεί με τον Νίκο σε όλη την πορεία αυτή που έχετε σε προηγούμενες ομάδες, είτε στον Ολυμπιακό Μαντουκιού είτε στον ΑΟ Κέρκυρα? Τι εννοείται να έχουμε συναντηθεί? Σαν συμπαίκτες. Εννοείται. Με τον Νίκο έχουμε μια σχέση πολλών χρόνων και φιλίας αλλά και σε αγωνιστικό επίπεδο. Θεωρώ ότι σε αυτές τις κατηγορίες που αγωνιζόμαστε και όσοι είμαστε εδώ στο νησί, το κομμάτι της φιλίας και αν μπορούμε να συνδυάσουμε την παρέα μαζί με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, νομίζω είναι το ιδανικότερο. Ο Νίκος λοιπόν, ερχόμενος στον Αστέρα Πετρετή, ήταν αυτός ο οποίος έκανε τη διαφορά. Είχε φορούσε εκείνα τον καταλαβαίναμε στην περιγραφή, φορούσε τα χαρακτηριστικά τυρκουάς παπούτσια. Μετά δεν φορέσαν κι άλλοι και μπερδευόμαστε λίγο μας στο γήπεδο, αλλά ήταν το χαρακτηριστικό του. Σε πολλές φάσεις, σωτήρας σε πολλές καταστάσεις και ένας άνθρωπος που περιμέναμε ότι θα ανανεώσει, η αλήθεια είναι, με τον Αστέρα Πετρετή. Άρα ήταν και για σένα εύκολο να πεις το ναι? Κοιτάξτε, εφόσον έγινε το πρώτο βήμα από όλη την παρέα, θα το πω έτσι. Έπρεπε κι εγώ να πω το ναι, δηλαδή, όχι έπρεπε, και ήθελα, ήταν κάτι εύκολο σχετικά να γίνει. Δεν είναι ότι είναι μόνο το ποδοσφαιρικό σε αυτήν την ομάδα πλέον, γιατί εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει, πιστεύω, τεράστια πράγματα, ειδικά στη χρονιά του τοπικού, με τα μπαράζ, γίναμε ακόμα πιο δυνατοί.
δημιουργήθηκε μια παρέα, μια φιλία που πλέον δηλαδή δεν τίθεται θέμα ποδοσφαιρικό τόσο πολύ. Πιο πολύ είναι το φιλικό και μετά πάμε στο ποδοσφαιρικό και ό,τι έρθει σαν στόχους ποδοσφαιρικούς. Αυτό, εντάξει. Ήταν κάτι πολύ εύκολο. Ήταν δύσκολη η γάμα την εκεί πέρσι. Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολη. Σε αυτό τον όμιλο που είχαμε ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, θα μπορούσε να το πει κάποιος και στην αρχή, άμα βλέπετε που δεν ήμουν στην ομάδα, ότι ήταν και σκεμμένο να γίνει. Δηλαδή, υπόθηκε και αυτό. Ναι, σίγουρα. Όταν βλέπεις 5 ομάδες με ένα μπάτζετ τεράστιο, οικονομικό, που λες τώρα αυτές οι ομάδες πάνε σίγουρα για πρωτάθλημα, ψάχνετε να βρείτε ποιος θα πέσει. Σίγουρα κάποιος θα το πάρει, άρα υπολογίζει ότι αυτές οι 6-7 ομάδες οι πολύ δυνατές, γιατί είναι και άλλες 2-3 ομάδες που δεν έχουν μεγάλο budget, αλλά έχουν μεγάλη ιστορία και, και πάρα πολλά χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε υπολογίζει ότι ψάχνετε να δείτε ποιος θα πέσει. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολη η άρα πορεία. Ήταν και πολύ σημαντικό το ότι πετύχατε το στόχο της παραμονής. Ναι, πιστεύω ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πες μου τώρα λίγο για αυτό το παρελθόν, το πλούσιο. Ο Νίκος, είπαμε Ολυμπιακός Μαντουγιού, είπαμε ο Κέρκυρας σε διάφορες κατηγορίες. Είπαμε, άνοιξε τα φτερά του, πήγε Χαρναϊκό, πήγε Ρόδο, πήγε Φωστήρα. Πώς ήταν όταν ήσουν εκτός νησιού? Εντάξει, ήταν, πιστεύω, ζούσα αυτό που θέλουν να ζήσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές σε εκείνη την ηλικία. Να βρουν μια καλή ομάδα. Προφανώς να ήταν και πιο ψηλά θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά είναι θέμα τύχης, θέμα τι ανθρώπους έχεις δίπλα σου, να σε προωθήσουν, να σε βοηθήσουν και πάει λέγοντας. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία, δεν μπορώ να πω. Mm. Σε κάθε ομάδα είχαμε κάποιο διαφορετικό στόχο, είναι και ανάλογα το στόχο της ομάδας προφανώς σε όποια ομάδα πας. Εγώ αυτό που ήθελα να κάνω κυρίως ήταν να πάω να είμαι σε μια ομάδα και να είμαι με τον τρόπο μου, με το ποδόσφαιρό μου, χωρίς να με ξέρουν, να γίνω πολύ σημαντικός για την ομάδα. Και πιστεύω σε όλες τις ομάδες που πήγα, τα κατάφερα. Δηλαδή, δεν με ξέρανε στην ουσία και στην πορεία που κάναν 2 μεταγραφές εκεί στη Ρόδο και στον Αχαρναϊκό, που έτυχε και πήγα, ήταν επειδή με είχαν δει 2-3 φορές, με εμπιστευτήκανε και πιστεύω ότι ανταπεξήλθα αρκετά καλά. Αλλά αυτό έχει σημασία. Σε αυτήν την ηλικία έχει σημασία να ρισκάρεις, να πας, να παίξεις την μπάλα σου. Αν μπορείς να βγεις. Ναι, ναι. Αν μπορείς να βγεις έξω, να βγεις. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολα τώρα. Δηλαδή, τώρα, αν ήμουν σε αυτήν την ηλικία και μου λέγεις να βγω έξω, δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Mm-hmm. Α πούμε, αλήθεια. Γιατί ακούω και για τα λεφτά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και πώς δεν γίνεται να ανταπεξέλθεις όταν. Είναι και δύσκολες εποχές τώρα. Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό το ακριβώς το λέω. Δηλαδή, μέσα σε ένα διάστημα τώρα 5 χρόνια, δεν είναι πολλά τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Πάρα πολλά και στο ποδόσφαιρο ακόμα. Αυτό. Εσένα Γιώργο, η εποχή του ΑΟ Κέρκυρα, το επαγγελματικό συμβόλαιο τότε επί Super League, είναι κάτι που τον απόλυσε, είναι κάτι που το σκέφτεσαι θετικά? Θα μπορούσες να έχεις μεγαλύτερη εξέλιξη τότε ή να ανοίξεις τα φτερά σου περισσότερο? Κοιτάξτε, εκείνα τα χρόνια όταν εμείς αγωνιζόμασταν στη ΣΚΑΠΑ, και υπήρχαν στιγμές που το κάθε παιδί είχε την ευκαιρία του, υπήρχαν στιγμές που κάθε παιδί θα μπορούσε να κάνει το βήμα το παραπάνω. Θεωρώ ότι πάντα σε μια τέτοια κατάσταση χρειάζεται το κλικ, το touch που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και τύχη. Θεωρώ μέσα από τις επιλογές μου και λίγο την τύχη, μπορεί αν γυρνούσαμε λίγο το χρόνο πίσω, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Σαν Γιώργος δεν μετανιώνω, έχουμε συμβαστεί σε αυτή την κατάσταση. Όπως είπε και ο Νίκος, αν γυρίσεις λίγο το χρόνο πίσω και δεις πώς είναι η κατάσταση πλέον στο ποδόσφαιρο, μπορεί να πεις ότι είσαι και λίγο τυχερός. Από εκεί και πέρα κρατάω αυτό που λέει και ο Νίκος, ότι μέσα από τις επιλογές του και τα χρόνια που έφυγε από το νησί γνώρισε άλλα πράγματα, είδε άλλες εμπειρίες. Αυτό θεωρώ όμως ότι είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά την περίοδο τώρα που ο Νίκος έχει γυρίσει εδώ πέρα, το βλέπεις και αγωνιστικά. Και όχι μόνο ο Νίκος, όλα τα παιδιά τα οποία έχουν δοκιμάσει το ποδόσφαιρο εκτός νησιού, καταλαβαίνετε ότι και αγωνιστικά και παικτικά και στο θέμα εμπειρίας βλέπεις διαφορά. Οπότε θεωρώ και εγώ ότι τα χρόνια τότε που παλεύαμε να παίξουμε, παλεύαμε να κάνουμε συμβόλαιο, και τα παιδιά που είναι τώρα που παλεύουν να κάνουν το συμβόλαιο και να παίξουν σε ένα επαγγελματικό επίπεδο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουν είναι τύχη, και όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στις επιλογές τους. Είναι θετικό για σένα, σου αρέσει που το όνομά σου έχει πλέον συνυφαστεί με τον Αστέρα Πετρετή? Κοιτάξτε, την πρώτη χρονιά που εγώ ήρθα στην ομάδα, το 2016, προερχόμουν από τη θητεία μου στο Φανταρελίκη και ήταν η ομάδα την πρώτη χρονιά που βγήκε στη ΓΑΜΑ Εθνική.
Μπορώ να σας πω ότι ήμουν 22 χρονών και είπα ότι είναι μια τελευταία ευκαιρία μέσα από τον Αστέρα να δω αν μπορώ να κάνω κάτι, να παίξω, να διακριθώ και δεύτερα αγωνιστικές προς το πόδι μου. Εγώ είδα μια ομάδα που, εφόσον έχασα όλη τη χρονιά, που όχι μόνο δεν με άφησε, δεν με παράτησε, με αγκάλιασε. Ήμουνα μέσα στη χρονιά σε στιγμές που έλεγα θα την κόψω, δεν θα ξαναπαίξω. Και μέσα από τους ανθρώπους και τα παιδιά που γνώρισα, είτε διοικητικά, είτε στους συμπαίχτες μου, κατάλαβα ότι η φιλία πλέον σε αυτό το επίπεδο είναι πάνω και από το αγωνιστικό κομμάτι. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα από τον κύριο Σπύρο, που όλα αυτά τα χρόνια ήταν δίπλα στα παιδιά και συγκεκριμένα δίπλα σε μένα, τον πρώην πρόεδρο. Τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Κουρτές. Θεωρώ ότι έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο κάθε καλοκαίρι που εγώ ανανέωνα στον Αστέρα. Και εγώ προσωπικά δεν θα το άλλαζα καθόλου, όχι. Αυτά λοιπόν μας είπαν τα πρώτα λεπτά της συζήτησης Γιώργος Γαρδικιώτης και Νίκος Μέντης. Διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησής μας. Ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Πολύ ξεχωριστό, πολύ οικονομικό, πολύ σύγχρονο. Με μία λέξη, Polymarket. Ψάχνεις χειροποίητο σαλόνι, σύνθεσε το δικό σου όπως το ονειρεύτηκες σε ένα από τα καταστήματα Polymarket. Αλλά και έπιπλα σαλονιού, κουζίνας, κρεβατοκάμαρας, παιδικού δωματίου, κήπου, διακοσμητικά και λευκά είδη σε απίστευτες τιμές. Polymarket. Από το 2004, μία σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Ετοιμοπαράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Ανάσα ελευθερίας. Ανάσα οικονομίας. Κλιματιστικά TCL. Με σύστημα που εισάγει φρέσκο, καθαρό αέρα στο σπίτι με κορυφαία οικονομία. TCL. Παγκόσμια δύναμη στις ηλεκτρικές συσκευές. Τι περιμένεις? Έλα στα Expert στο Solari Κέρκυρα και νιώσε Expert. Expert. Η ειδική. Well. Ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Σχολικά, παιχνίδια και gadget. Well. Τα πάντα για ένα σύγχρονο σπίτι. Την κουζίνα, το μπάνιο και pet shop. Well. Για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, το αυτοκίνητο, τη μοτοσυκλέτα, το ψάρεμα, το κάμπινγκ, για επαγγελματίες, εργαλεία και όλα τα μαστορέματα. Πολυκατάστημα Well. Απαντάμε στις ανάγκες σας με μια τεράστια γκάμα προϊόντων, στην καλύτερη ποιότητα και την πιο χαμηλή τιμή. Στην Εθνικής Αντιστάσεως, μετά το νέο λιμάνι. Well. Έτοιμη για shopping. Anoxal. Ανοξείδωτες κατασκευές και εμπόριο εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Ειδικές κατασκευές Inox για εστιατόρια, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, ψυσταριές, σούπερ μάρκετ. Απεριόριστες λύσεις προσαρμοσμένες στο δικό σας επαγγελματικό χώρο. Ψυγεία, βιτρίνες, καταψύχτες, κουζίνες, φούρνοι, ψυσταριές, πλυντήρια και κάθε είδους επαγγελματικό εξοπλισμό σε συνεργασία με επώνυμες κορυφαίες εταιρείες. Μελετάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε και κατασκευάζουμε την καλύτερη δυνατόν λύση για τη διακόσμηση και λειτουργία του επαγγελματικού σας χώρου. Anoxal. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, μια γουλιά και θα σου φύγει το τσερβέλο. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, θέλω τώρα λιμοντσέλο δι Κορφού. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο,
Είναι φρέσκο, είναι τρέλα, είναι μπέλο. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, λιμοντσέλο του Ντένις παρακαλώ. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πρώτη 97,5 Radio DJ. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Lines. Σας ταξιδεύουμε σε αξέχαστες καλοκαιρινές εμπειρίες. Γνωρίστε την υπέροχη Κέρκυρα και τους μαγευτικούς παξούς με το υπτάμενο δελφίνι Paxos Island. Με την εγγύηση της Κέρκυρα Lines. Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα, καθρέφτες μπιζουτέ, ιαλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο, αυτόματες πόρτες, κρύσταλλα ασφαλείας, γυάλινα κάγκελα, φυσαρμόνικες, ντουζιέρες, όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ. Αθλολογίες δεύτερο μέρος και μια πολύ ωραία συνέντευξη Γιώργος Χρυδικιώτης και Νίκος Μεντής. Είπαμε πάρα πολλά, μιλήσανε για αδυναμίες, μιλήσανε για ιδανικούς συμπαίκτες, μιλήσανε για τον προπονητή, μιλήσανε για στόχους, ακόμη και για τον θηναλιακό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας είπαν. Ο Γιάννης Φακενάκης έχει ανακοινωθεί βεβαίως ότι θα συνεχίσει να κρατάει τα ηνία της ηγεσίας του Αστέρα Πεδρετή, κάτι που και αυτό το περιμέναμε. Νομίζω ότι είναι η λογική εξέλιξη. Νομίζω ότι ο coach είναι αυτή τη στιγμή γραμμένος στα μεγαλύτερα γράμματα του βιβλίου του Αστέρα, τεράστιες επιτυχίες. Ήρθε στην ομάδα και ό,τι τίτλο, ό,τι στόχο, οτιδήποτε έχει στοχεύσει, η ομάδα το έχει καταφέρει. Κατάφερε μέσα από όλο αυτό που υπήρχε στο δύσκολο κομμάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής πέρσι, να μας βοηθήσει να παραμείνει η ομάδα σε μια πάρα πολύ δύσκολη ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλαδή αυτό που είπε ο Νίκος στην αρχή, ότι η ΓΑΜΑ Εθνική ήταν δύσκολη, νομίζω ήταν πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είδατε εσείς, από ό,τι περιμέναμε. Και θα τονίσω και εγώ ότι μας είχαν όλοι, μα όλοι, ξεγραμμένους. Και μέσα από αυτό που δείξαμε εμείς στο γήπεδο, δεν ήταν μόνο οι ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι και ο κύριος Γιάννης και ο κύριος Φίλιππας είχαν πολύ μεγάλο και τεράστιο μερίδιο της επιτυχίας μας.
Νίκο, το ότι οι περισσότεροι γνωρίζεστε, το ότι μπορεί να έχετε υπάρξει σε άλλες ομάδες, το ότι είσαστε ηλικιακά κοντά, βοήθησε αυτή την ομάδα? Σίγουρα βοήθησε, εντάξει. Δεν νομίζω τόσο πολύ όσο παίζει ρόλο ο χαρακτήρας. Στην ομάδα, όταν ήρθα εγώ το Γενάρη, ήταν λίγο. Κάποιοι παίχτες φεύγανε, κάποιοι ερχόντουσαν, κάποιοι άλλοι μείνανε. Και ήταν θέμα το αν θα κουμπώσουν στο κλίμα της ομάδας. Όχι τόσο πολύ όσο το αν είναι κάποιος 18 χρονών ή 20 χρονών. Εντάξει, σίγουρα ένας 20χρονος ποδοσφαιριστής έχει λίγο το τουπέ, έχει λίγο την όρεξη το παραπάνω, αλλά πιστεύω ότι μπορούσαμε, σαν εμείς λίγο μεγαλύτεροι, γιατί μεγάλο στην ομάδα δεν υπήρχε. Αν εξαιρέσουμε τον Χρήστο, τον αρχηγό, τον Γιώργο Πάλι, που είναι, πώς είναι, 32 στα 33 νομίζω. Κοντά στα 30. Ναι, δηλαδή, και αυτός μικρός τώρα, δηλαδή δεν είναι μεγάλη παίχτη σε σχέση με ομάδες που πήγαμε και υπήρχαν και μεγάλοι παίχτες με εμπειρία. Που θα μπορούσαν, που πιστεύω δεν ασχολούνται και τόσο πολύ με την ομάδα. Δηλαδή είμαστε και τυχεροί που ο Χρήστος είναι παιδί από το χωριό, που παρόλα αυτά βοηθάει με τα πάντα, έτσι, ό,τι χρειαστούν τα παιδιά και αυτά. Και γενικά το μαζεύαμε όλο αυτό. Δεν υπήρχε αυτή η διαφορά, ότι είναι ένας 18, άλλος είναι 30 και είχαν διαφορετικούς σκοπούς. Ήταν όλο ένα. Ήτανε, το κρατάγαμε όλο... Νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια με το γεγονός ότι ανανέωσε ο Γιάννης Παγιαννάκης? Ναι. Σίγουρα, εντάξει. Όταν γνωρίζεσαι με τον προπονητή και ξέρεις πώς θα βαδίσει και αυτή η χρονιά, άλλο να είναι τελικό θα πω, θα το δει και θα γελάει. Εντάξει, σίγουρα, εντάξει. Είναι πολύ καλύτερα, προφανώς, όταν ξέρεις που πας, με ποιον θα πας και ό,τι δυσκολίες και αν έρθουν, ξέρεις ότι θα το παλέψεις, παρά με το άγνωστο. Το άγνωστο λίγο ανησυχεί, το φοβάσαι λίγο. Θα μας βγει, δεν θα μας βγει, πώς θα αντιδράσει τώρα. Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά εμείς τον Γιάννη, ξέρει ο Γιάννης εμάς πολύ καλά και σίγουρα είναι πολύ καλύτερο αυτό. Αυτό που είπε ο Γιώργος πριν, ότι κάποιοι σας έκανε ξεγραμμένους. Και ισχύει, γιατί εντάξει, είστε μια πρώτη. Ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική Ορθόδοξη Πεδρητή σε μια πολύ δύσκολη κατηγορία που είπες. Υπήρχαν πολλές ομάδες που έπεφταν και υπήρχε όλο αυτό το κλίμα. Σε ένα χρόνο, λοιπόν, σε μια χρονιά που ο Ορθόδοξος Πεδρητής κατέκτησε πάρα πολλούς τίτλους πέρα από το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και στο τοπικό πρωτάθλημα. Κατέκτησε κούπες, ήταν πολύ ανταγωνιστικός, κατάφερε να μείνει και μάλιστα όχι να μείνει και να κινδυνεύει να είναι στο όριο, πέφτει δεν πέφτει. Ήταν πολύ αξιόλογη η πορεία. Ήταν μια πορεία που την περιμένατε γενικότερα? Εσείς που το ζήσατε. Την περσινή δεν την περιμέναμε καθόλου. Δηλαδή, εγώ το Γενάρη που θα, νομίζω, Γιώργο, είχαμε 4 βαθμούς. Και εντάξει, δεν ξέρω, αυτή η πορεία στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν θυμάμαι ομάδα να έχει κάνει τέτοια πορεία στη δεύτερο γύρο στη ΓΑΜΑ Εθνική από την Κέρκυρα. Δηλαδή, δεν ξέρω, ήταν όντως, δεν το περίμενε κανένας αυτό. Τώρα για το τοπικό και για τη χρονιά που πήραμε κύπελλο, πρωτάθλημα και αυτά, ήταν. Για μας ήταν μονόδρομος. Δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε. Ξέραμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα εκείνη την περίοδο. Το πιστεύαμε και το αποδείξαμε. Δηλαδή δεν σκεφτήκαμε ότι θα κάνουμε κάτι άλλο. Στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι λίγο 50-50. Θα έρθει αυτή η ομάδα εδώ, πώς, τι σκοπούς έχει. Και παίζανε πολύ, ήταν πολύ οι παράγοντες που βαραίνανε το παιχνίδι ανάλογα. Αυτό, τώρα εντάξει, το κάθε πρωτάθλημα έχει το διαφορετικό στόχο. Θέλουμε να μείνουμε, εντάξει, okay, το παλεύουμε κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Όταν πας για πρωτάθλημα όπως είναι το τοπικό, έχεις μόνο ένα στόχο. Πρέπει να κερδίσεις. Δεν πρέπει να σκεφτείς ούτε καν την ισοπαλία. Και προχωράς ανάλογα. Εντάξει, ήταν τεράστια. Και οι δύο στόχοι που πετύχαμε ήταν πολύ μεγάλοι. Δεν μπορώ να το συγκρίνω. Παρότι είπαμε ότι πέτυχε το στόχο στη ΓΑΜΑ Εθνική η ομάδα του Αστέρα Πεδρητή και ότι κατάφερε να μείνει παρόλες αντικσότητες κτλ., υπήρχαν παιχνίδια που θεωρούσαμε, Γιώργο, όχι υποτιμητικά, αντικειμενικά, ότι η ομάδα θα τα πάρει και δεν τα πήρε. Εσείς πώς νιώθετε, το βλέπατε, το καταλαβαίνετε, δηλαδή λέγατε ότι έλα βρε παιδί μου, αυτό το παιχνίδι πρέπει να το είχαμε κερδίσει, δηλαδή άνετα το είχαμε και τελικά ήρθε η ήττα. Ξέρετε τι, μια ομάδα η οποία στοχεύει στην παραμονή, κακά τα ψέματα, υπάρχουν στιγμές οι οποίες στοχεύεις παιχνίδια. Λες ότι λόγω κούρασης, λόγω περιορισμένου ρόστερ, λόγω καρτών, ότι είναι κάποια μάτς τα οποία... όχι, πάντα μάχησε, πάντα από την αρχή της χρονιάς κάθε μάτς το βλέπεις διαφορετικά, αλλά είναι και παιχνίδια τα οποία θα πεις ότι σήμερα το μάτς είναι τελείως διαφορετικό από μια ομάδα που μπορεί να αντιμετωπίσει την επόμενη εβδομάδα που είναι στα μέτρα σου, που εσύ κυνηγάς αυτόν και άλλος κυνηγάει εσένα. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τα μάτς, όπως είπε και ο Νίκος, όταν πας με στόχο την παραμονή, τα βλέπεις διαφορετικά. Θεωρώ ότι υπήρχαν πολλά μάτς φέτος, στα οποία σταθήκαμε τυχεροί,
αλλά υπήρχαν και μάτς προς το τέλος που αντιστράφηκε όλο αυτό. Παράγοντας υπέρ μας φέτος ήταν το γήπεδο. Ξέραμε ότι η ιδιαιτερότητα του πλαστικού σε σχέση με το φυσικό χλωροτάπητα των εκτός έδρας αγώνων θα ήταν πολύ υπέρ μας. Και ξέραμε πολύ καλά ότι όποια ομάδα θα έρθει εδώ πέρα, μέσα από τη δουλειά που έκανε ο coach με τον Φίλιππα στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και με την ιδιαιτερότητα του πλαστικού, ξέραμε ότι μπορούμε να παλέψουμε τον οποιοδήποτε θα έρθει εδώ μέσα. Τα μάτς εκτός έδρας είχαν μια ιδιαιτερότητα, okay. Είχαν και μια δυσκολία αν παίζατε σε φυσικό χλωροτάπητα, βέβαια. Εννοείται. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αλλιώς τα μάτια θα εντός έδρας, αλλιώς τα μάτια θα εκτός. Τώρα, το ότι είχατε ένα γήπεδο με αυτές τις ιδιαιτερότητες που είπες και ένα γήπεδο που είναι κόσμημα, έτσι, είναι από τις καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί. Σε σχέση όμως με το γήπεδο του Πεδρυτή, το οποίο χρειάζεται εργασίες, ο κόσμος του Πεδρυτή στήριξε την ομάδα, αλλά δεν μπορούσε πάντα να είναι παρόν εδώ στο κανόνι, παρότι η κερκίδα ήταν γεμάτη, υπήρχαν συμπλήν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα υπάρχει το θετικό και το αρνητικό, το ότι η ομάδα παίζει στην πόλη και δεν παίζει στο χωριό. Επειδή με τον περσινό χρόνο εγώ είμαι 7 χρόνια στην ομάδα και τα 5 τα έζησα κάτω, είναι μεγαλύτερη δυναμική το να παίζεις στην έδρα, στο να παίζεις στο χώρο, στο να παίζεις στο χωριό, στο να παίζεις εκεί που νιώθεις μεγαλύτερη άνεση και μεγαλύτερη ασφάλεια. Για τους λόγους τους οποίους ξέρουν οι άνθρωποι της ομάδας, τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως ήθελαν όταν ήταν τα πάντα έτοιμα να. Εντάξει, εκκρεμίτω πρέπει να υπάρχει μια κερκίδα υποτυπώμενη για να παίξει γάμα. Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες για το λόγο που δεν υπάρχει δυνατότητα να παίξει. Αλλά είναι στα σκαριά όμως αυτό. Ναι, από ό,τι γνωρίζω, ναι. Απλά να ξέρετε ότι πέρα από το ότι δεν μπορούσε η ομάδα να παίξει κάτω, η καλύτερη επιλογή ήταν εδώ, το συγκεκριμένο γήπεδο. Ο κόσμος του Πεδρυτή θεωρώ ότι μας βοήθησε και στα εντός και στα εκτός έδρας. Εγώ θυμάμαι εκτός έδρας μάτς στο Αγρινίο στην Πάρκα, είχαν πάνω από 50 άτομα μαζί μας. Οπότε ξέραμε ότι είτε παίξουμε στην πόλη είτε παίξουμε κάτω, ο κόσμος του Πετρητή θα έρθει. Είναι διαφορετικό, όπως σας είπα, να παίζεις στην έδρα σου, διαφορετικό στο γήπεδό σου, διαφορετικό στο χωριό. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι και εδώ καταφέραμε και μέσα από το αγωνιστικό κομμάτι να μαζέψουμε κόσμο, να φέρουμε τον κόσμο την Κυριακή στο γήπεδο να δει τον Αστέρα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι τον κόσμο στο γήπεδο, εκτός από το ωραίο θέαμα, το φέρνει και το αποτέλεσμα. Αν έβλεπαν τώρα μια ομάδα η οποία κατέβαινε και ήταν ένα σάκος του box, δεν ξέρω κατά πόσο θα μαζεύαμε πάνω από 40 άτομα. Όμως εμείς μέσα από την προσπάθειά μας, μέσα από το παιχνίδι μας, καταφέραμε και φέραμε αρκετό κυρκυραίο στο γήπεδο και μπορώ να σας πω είμαστε υπερευχαριστημένοι και γι' αυτό. Στα παιχνίδια κυπέλου, τι βλέπατε τη διαφορά, Νίκο? Δηλαδή, όταν παίζατε για τα παιχνίδια κυπέλου, είχε το δικαίωμα και μπορούσε ο Πετρητής να παίξει στο χωριό. Εκεί λοιπόν βλέπατε τη διαφορά, βλέπατε τον κόσμο που θέλει να σας δει, να το ζήσει, να φωνάξει, τους ντόπιους, το βλέπατε αυτό? Ναι, σίγουρα, εντάξει. Νιώθαμε αυτό που νιώθαμε και στο τοπικό, είχαμε μια άλλη αύρα όταν παίζει στο χωριό. Εντάξει, παρόλα αυτά, εντάξει, όταν είναι ένα παιχνίδι που έχει χαμηλή δυναμική, δηλαδή παίζουμε μια κατώτερη ομάδα και παίζουμε στο χωριό, κάπως το εισβαθμούμε, έχει λίγο πιο πολύ ενδιαφέρον, θέλουμε και εμείς να παίξουμε στο χωριό, είναι πιο ωραία, εντάξει, για όλους. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, στηρίξανε πάρα πολύ όλοι, αυτό που λέει ο Γιώργος, σε όλα τα παιχνίδια και σε πάρα πολλά έξω που δεν το περιμέναμε ότι θα έχουμε κόσμο. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο το χωριό και μέναμε κι εμείς έκπληκτοι, δηλαδή κάναμε όλο αυτό το ταξίδι για να εμείς ερχόμασταν με το ζόρι, ξέρω εγώ, τόσα χιλιόμετρα κουρασμένοι και αυτά. Κι όμως, δηλαδή μπράβο τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω να βοηθήσουν και πάλι φέτος, γιατί ξέρω, από ό,τι ξέρω, νομίζω πάλι εδώ θα παίζουμε, εδώ θα παίξουμε σε αυτή την έδρα. Υπήρχε προκατάληψη στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ξέρεις, οι κερκυριακές ομάδες είναι πάντα το αγκάθι. Δεν θέλει κανείς τις κερκυρές, τις κερκυραϊκές, δεν θέλει κανείς το ταξίδι. Στην Κέρκυρα, κανείς το εισπράδατε στα εξωτερικά, στα παιχνίδια εκτός έδρας? Ή είχατε τους δικούς σας, ξέρεις, είχατε αυτόν τον κόσμο που είπε και ο Γιώργος και κάπως νιώθατε ότι πάμε, εμείς θα τα παλέψουμε και όλα καλά? Κοιτάξτε, όχι τόσο πολύ σε τόσο μεγάλο βαθμό. Εντάξει, είχαμε κάποιες κόντες με κάποιες ομάδες και αυτά που υπάρχουν από χρόνια τώρα που έρχονται και στην Κέρκυρα και δεν φιλοξενούνται τόσο καλά, αλλά δεν πιστεύω ότι είχαν κάποιο πρόβλημα αυτές οι ομάδες εδώ με εμάς. Ξέρετε, μπορώ να πω εγώ το αντίθετο με κάποιες άλλες ομάδες που πήγαμε εμείς έξω. Αλλά εντάξει, αυτά είναι στο ποδόσφαιρο όλα μέσα. Δηλαδή, θα πας σε μια ομάδα που θέλει πάρα πολύ το παιχνίδι και προφανώς θα σε πάει κόντρα ακόμα και με το που μπεις μες στο γήπεδο και ούτε καν δεν έχεις μπει να κάνεις ζέσταμα. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι είναι το πώς. Έχω την αίσθηση ότι ο Γιώργος θέλει να απαντήσει και αυτό σε αυτή την ερώτηση. Στην ερώτηση το ότι δεν μας... Αν εισπράτατε έτσι αρνητική συμπεριφορά, αν εισπράτατε, ξέρεις, αυτό το ρατσισμό σε εισαγωγικά της ομάδας
που έρχεται από την Κέρκυρα που δεν τη θέλουμε, που είναι δύσκολο το ταξίδι να πάμε να γυρίσουμε. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, είναι πολύ διαφορετικό να πηγαίνεις από την Άρτα στη Λευκάδα ή από τα Γιάννενα στην Ιγουμενίτσα και διαφορετικό τώρα όλο αυτό το ταξίδι, το καράβι, το πηγενέλα. Και είναι και δύο φορές γιατί είναι και το κομμάτι της Λευκύμης, έτσι. Εγώ θα τονίσω ότι υπάρχουν και, και οι φιλίες. Θεωρώ ότι μια ομάδα απέναντι, εάν μπορούσε να κάνει κάτι για μια ομάδα απέναντι, θα το έκανε με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι θα το έκανε για μια ομάδα από εδώ. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Συν ότι αυτό με το θέμα Κέρκυρας δεν είναι μόνο στις αντιπάλες ομάδες, είναι και θέμα παικτών. Εμείς δεν μπορούμε να ενισχυθούμε πολύ. Δεν υπάρχουν ομάδες στο νησί να μπορούν να ενισχυθούν εύκολα από ποδοσφαιριστές, εάν δεν υπάρχει κάτι στα κυριακά. Στα δρόμενα τα δικά μας. Γιατί μια μεταγραφή για να έρθει από έξω. Εγώ θυμάμαι την ομάδα της Πάργας είχε πάνω από 7 ποδοσφαιριστές από τα Ιωάννα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και στην Κέρκυρα. Ναι. Οπότε. Ναι, ήταν διαφορετικό όλο αυτό. Ήταν πολύ διαφορετικό. Όπως θα το περιμέναμε. Και έτσι όπως έγινε. Οκ, okay. Υπήρχαν και ομάδες όπως είπε ο Νίκος που τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν φιλοξενηθεί καλά στην Κέρκυρα. Αλλά όχι, δεν θεωρώ ότι υπήρχε τόσο μεγάλο βαθμό όλο αυτό. Έχουμε δύο εκπροσώπους λοιπόν στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία φέτος. Προσπάθησε ακόμη μια κερκυριακή ομάδα, δεν τα κατάφερε για να ανέβει, προκειμένου να έχουμε τρεις ομάδες, ο Αθηναϊλιακός δηλαδή. Άρα έχουμε Αστέρα Πετρίτη και Λευκύμη. Αυτό από μόνο του, φαντάζομαι ότι να υπάρχουν δύο εκπρόσωποι είναι θετικό. Εννοείται πως είναι θετικό. Και μπορώ να σας πω με μεγάλη σιγουριά ότι ο πόλεμος που δέχτηκε ο Αθηναϊλιακός φέτος στους αγώνες μπαράζ, γιατί είδα αρκετά ματς. Να σας πει και ο Νίκος, να σας το επαληθεύσει. Φάγαμε αντίστοιχο πόλεμο και εμείς τη χρονιά που βγήκαμε. Έτσι. Μπορεί να εμείς να στάθηκαμε λίγο τυχεροί σε κάποια μάτς και να πήραμε την νίκη σε σχέση με το μάτς Χαράβης. Αλλά όλο αυτό που έγινε, όλες αυτές τις ανακοινώσεις, εγώ είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν πολλά κατά της ομάδας Χαράβης. Δεν ξέρω αν είναι το ότι υπήρχαν ήδη δύο ομάδες στην Κέρκυρα, οπότε δυσκόλευε το έργο της ομάδας του Θεναλιακού να ανέμουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Απλά επειδή γνωρίζουμε αρκετά παιδιά και εγώ και ο Νίκος με τα περισσότερα παιδιά έχουμε, στη παιδική μας ηλικία έχουμε παίξει μπαίχτες, είναι κρίμα τόσο καλή ομάδα να μην βγει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Από εκεί και πέρα η ομάδα της Λευκύμης, ξέρετε πολύ καλά ότι εκπροσωπεί το κερκυριακό ποδόσφαιρο σε εθνικές κατηγορίες τόσα χρόνια, με αξιόλογες πορείες. Κόσμο. Ναι. Ο κόσμος της Λευκύμης, πραγματικά όσες φορές έχουμε πάει είτε να δούμε μάτς είτε να παίξουμε αντίπαλοι, το γήπεδο είναι γεμάτο. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν αρμόζει κάτι λιγότερο από το να παίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και ο Θηναλιακός προσπάθησε πολύ, αλήθεια, και τα τελευταία χρόνια προσπαθεί πολύ. Αλλά ήταν και μια χρονιά που ίσως λέγανε κάποιοι ότι δικαιωματικά του άξιζε να ανέβει στη ΓΑΜΑ. Σίγουρα, εντάξει, όταν κάνεις μια προσπάθεια τόσα κάθε χρόνο, περιμένεις να δεις και ένα αποτέλεσμα σαν Θεναλιακός. Έχει καλή ομάδα, πάντα έχει καλή ομάδα ο Θεναλιακός. Πάντα έκανε καλές, τα τελευταία χρόνια από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, έκανε καλές πορείες και προσπαθούσε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και αν θυμάστε, νομίζω και τότε στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν είχε κατέβει, είχε μείνει άνετα στην κατηγορία από ό,τι θυμάμαι και δεν είχε κατέβει λόγω κάποιων προβλημάτων που είχαν. Δηλαδή, ναι, και έπεσε μετά και ο COVID και έγινε αυτό το, εντάξει, μεγάλο πρόβλημα για άλλες ομάδες αυτό. Αλλά πιστεύω ότι, εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η πορεία από το τοπικό, ναι. Το μπαράζ, καπάκι, Ιούνιο, έχουν ξεκινήσει και πολλά παιδιά δουλειά, αντί να τα προγραμματίσουν όλα μαζί, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και να έχεις το μυαλό σου σε μια, εντάξει, όλοι προσπαθούν μέχρι το τέλος, όπως κάναμε και εμείς. Και σίγουρα αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι δεχθήκαν ένα πόλεμο, 100%, γιατί το ζήσαμε και εμείς αυτό. Και μπορεί να μην το ζήσαμε τόσο πολύ, αλλά τα παιδιά σίγουρα το ζήσανε του Θεναλιακού περισσότερο, γιατί έπεσε αυτό ο ρόλος που είναι ήδη δύο ομάδες στην Κέρκυρα. Δηλαδή δεν συμφέρει κανέναν ναι, να έρθει τρεις φορές στην Κέρκυρα. Κάνει και τρίτο ταξίδι. Είναι πολύ δύσκολο. Ποιος είναι ο ιδανικός συμπαίκτης στον Αστέρα Πετρίτη, αυτός που θα σου δώσει την πάσα ή αυτός που περιμένει τη δική σου, λέει, με αυτόν που. Μπορεί να δεν εξαιρούνται και οι παρόντες. Ανάμεσα από αυτά τα δύο παραδείγματα. Κάτσε εσύ. Δεν θα πω όνομα. Δεν θα πω όνομα. Το νούμερο, Στεφάν. Κοίτα, σε αυτά τα δύο παραδείγματα που μου είπες, θα σου πω λόγω θέσης σε αυτόν που θα δώσω εγώ την μπάσα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί. Ποιος είναι συνήθως αυτός που παίρνει την μπάσα από σένα.
Εντάξει, όλη τη χρονιά ο κύριος Γιάννης Σακιανάκης άλλαζε πολύ τα πράγματα εκεί μπροστά μας. Και δεν μπορώ να σου πω τώρα ένα νούμερο. Εντάξει, μη σε πιέσω. Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ένα νούμερο ή ένα όνομα. Αυτός που θα δώσω. Αυτός που εισπράτησε εσύ την παλιά. Συνήθως την κλέβω. Δεν μου δίδουν εμένα. Άκρως διπλωματική απάντηση. Σωθήκαν όλοι. Δεν έμεινε κανείς παραπονούμενος. Για πες Γιώργο, εσύ. Εγώ θέλω να πάω σε safe κατάσταση και θα πω το όνομα του Χριστού. Τον αρχηγό, να είμαστε σίγουροι, να μην έχουμε. Και για πάρει και για δώσε. Και για πάρει και για δώσε, μόνο με τον Χριστό. Τίποτα άλλο. Φαντάζομαι θα δούμε πολλές assist και πολλές ωραίες μπαλιές μεταξύ τους τη φετινή χρονιά. Φετινή χρονιά, λοιπόν, για να πάμε προς το κλείσιμο σιγά-σιγά, πώς τη βλέπεις? Ήδη έχουν ανανεώσει, έχουμε ακούσει ανανεώσεις, έχουμε δει ανανεώσεις μεταξύ των οποίων βεβαίως και τα παιδιά που είναι δίπλα μου. Έρχονται και νέα πρόσωπα. Ο Νίκος ο Κρητικός, ένα παιδί που είχε παίξει και σε μεγάλες κατηγορίες. Και ακούμε, δηλαδή πρόκειται να γίνουν και να μείνουν και αρκετοί παίκτες που ήδη έπαιξαν πέρσι στον Αστέρα Πετρίτη, και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Εννοείται πως είναι σημαντικό. Από όσο γνωρίζουμε από τους ανθρώπους της διοίκησης, από το καινούριο συμβούλιο, το πρώτο τους μέλημα ήταν να ανανεώσουν όλα τα περσινά παιδιά. Υπήρχαν κάποιες ιδιαιτερότητες με παιδιά τα οποία ήταν εκτός νησιού. Προείχε το να δουν τι μπορούν να κάνουν στην πατρίδα τους και μετά μπορούν να ακολουθήσουν και φέτος στο νησί την ομάδα του Αστέρα. Νομίζω ότι έχουμε ανακοινωθεί όλα τα παιδιά κατά 90% από το κυκλικό στοιχείο, που ήταν κάτι το οποίο για μένα είναι επιτυχία. Σας είπα και πριν ότι το θέμα παρέας και το θέμα το κομμάτι των αποδυτηρίων, το κομμάτι το αγωνιστικό, ότι ο ένας γνωρίζει τον άλλον, ότι ξέρουμε ότι έχουμε φτιάξει ένα όμορφο κλίμα, θεωρώ ήταν το ιδανικότερο και για το να ξεκινήσει η ομάδα φέτος. Και όπως έχετε δει και εσείς, και δεν είναι κακό να το τονίσουμε, όλα τα παιδιά τα οποία είμαστε χρόνια στον Αστέρα έχουμε φτάσει την ομάδα σε ένα επίπεδο να μπορεί να προσεγγίσει παιδιά όπως ο Κρητικός, όπως ο Κιλιάρας, με μεγάλες παραστάσεις, με εμπειρίες, με εικόνες από επαγγελματικές κατηγορίες και μόνο. Οπότε έχουμε κάνει και εμείς κάτι, νομίζω, για να είναι και αυτά τα παιδιά, να εμπιστευτούν ακόμα και το όνομά τους, την καριέρα τους, τις επιλογές τους. Γιατί δεν είναι λίγο το να κάνει μια πρόταση Αστέρας Πετρίτης στον Νίκο τον Κρητικό ή στον Δημήτρη Κιλιάρα, που έχουν παίξει στον Πανιόνιο, στον Κερκυρά, στην Αλφαθηνική, στον Εργοτέλη. Όλα αυτά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θα γυρίσουν και θα πούν πού θα πάμε εκεί. Και όταν εσύ, λοιπόν, μέσα από την προσπάθειά σου, μέσα από τις επιτυχίες σου, μέσα από την εικόνα που έχεις δείξει στον Αστέρα, δίνεις ασφάλεια σε τέτοια ονόματα, σε τέτοια παιδιά, καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει κάτι καλό. Από εκεί και πέρα, η φετινή χρονιά, νομίζω ότι θέλω να πιστεύω και με βάση την εικόνα, με βάση την όρεξη και με βάση τα παιδιά που προσεγγίζει η ομάδα, θα είναι καλύτερα από πέρσι. Θέλω να είναι καλύτερα από πέρσι και το πιστεύω. Σε τι γνώμη έχεις για το κράμα που φτιάχνετε, με τους περισσότερους να παραμένουν και κάποιες έτσι προσθήκες σημαντικές στην ομάδα? Εντάξει, οι προσθήκες είναι πολύ καλές. Παικτικά θα πω. Εντάξει, τα παιδιά τα ξέρουμε. Παίζαμε και με τον Κρητικό και πιο παλιά στην Κέκυρα. Και από μικρά παιδιά είμαστε, από τον Ολυμπιακό Μαντουκιού που είμαστε μαζί. Ξέρω το πολύ Ολυμπιακό καλά. Ολυμπιακό Μαντουκιού εκεί έχει σηματοδοτήσει πολύ. Έχει βγάλει. Μην πάτε το χρόνο πίσω, έχει βγάλει πολλά παιδιά. Τους γνωρίζουμε όλους, και τον Δημήτρη που τον έχουμε δει και στο πρωτάθλημα, στο τοπικό, και τον ξέρουμε κιόλας τι παίκτης είναι. Πιστεύω ότι είναι προσθήκες που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Και οι ανανεώσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί κρατάνε ένα κορμό σε μια ομάδα που ήδη υπάρχει και παρασέρνουν και τον καινούριο τον παίκτη που θέλει να έρθει, και γενικά βοηθάνε πάρα πολύ. Και για τον Κώστα Γεωργόπουλο μιλάω, και για τον Γιώργο μιλάω, και για άλλους που στην πορεία πιστεύω θα ανακοινωθούν από παίκτες που ήταν πέρσι. Πέρσι είχαμε και, εννοείται πως είχαμε και πέρσι πολύ καλές προσθήκες. Ήταν παιδιά που δεν τα γνωρίζαμε και στην πορεία όχι απλά βοηθήσανε, κουβαλήσανε θα πω. Αλλά πιστεύω ότι και φέτος πάνε να δημιουργηθεί κάτι πολύ καλό. Ειδικά από θέμα παρέας είμαι σίγουρος, γιατί τους ξέρω και σαν χαρακτήρες τα παιδιά. Και σίγουρα και ποδοσφαιρικά, εντάξει, ποδοσφαιρικά τα παιδιά είναι σε πολύ καλό επίπεδο και για την ομάδα μας. 1η Αυγούστου ξεκινάει η προετοιμασία. Ανυπομονείτε, έχετε προλάβει, έχετε ξεκουραστεί, έχετε λίγο έτσι. Κοιτάξτε. Ναι, το βλέπω το σενάριο. Θα το πω τώρα αυτό. Πιστεύω να το ακούσει και ο Σακιανάκης, ο Γιάννης. Δεν έχουμε προλάβει να ξεκουραστούμε. Εγώ προσωπικά όχι, εντάξει. Λίγο. Έχουμε τις δουλειές μας. Ναι. Τρέχουμε πάνω κάτω κι εμείς, έτσι όπως τρέχουν όλοι στην Κέκυρα για αυτή τη σεζόν.
Εντάξει, προφανώς όταν μπαίνουμε στο γήπεδο τα ξεχνάμε όλα, έτσι. Γκρινιάζουμε, δεν θα έρθουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα αργήσουμε λίγο, αλλά με το που μπούμε στο γήπεδο και κάνουμε την προπόνησή μας, τα ξεχνάμε όλα. Οπότε, εν μέρη, ναι, ανυπομονούμε λίγο. Εσύ είσαι φαγανό, γιατί μου είπες και σήμερα, εγώ άμα δεν τρέξω, εγώ άμα δεν γυμναστώ, τι τρως εσύ. Δεν φαίνομαι. Δεν φαίνεσαι, τι τρως. Εντάξει, το λες για να μου κολακεύσεις. Ακούει και ο coach τώρα, τι τρως όμως. Για να μου κολακεύσεις αυτό το πράγμα που λες τώρα. Ξέρει όλα σπακιανά. Όχι, εντάξει, όταν θέλεις να... Όταν θέλεις να αγωνιστείς σε ένα επίπεδο, όταν υπάρχει σεζόν, όταν είσαι όλη μέρα από τη δουλειά, όταν τρέχεις από το πρωί, δεν είναι μόνο το κομμάτι της φυσικής κατάστασης που κοιτάς, είναι και λίγο να ξεφύγει το μυαλό σου, να ηρεμήσεις. Και όταν έχεις συνηθίσει από μικρό παιδί το να αθλείσαι, το να ξέρεις ότι θα τελειώσεις την οποιαδήποτε υποχρέωση έχεις μέσα στη μέρα και θα πας στο γήπεδο, όσο κουρασμένος και να είσαι, όση ζέστη και να έχει, τι είναι σεζόν, τι είναι χειμώνας, νομίζω ότι είναι κάποιοι χαρακτήρες που το έχουν ανάγκη. Εγώ προσωπικά το έχω ανάγκη και για τα κιλά που λες εσύ. Που... Όχι, δεν είπα εγώ. Εσύ είπες για τα κιλά. Εγώ δεν είπα τίποτα. Συγγνώμη. Αλλά και για το κομμάτι το ότι δεν μπορώ να κάτσω. Όχι, όχι. Θέλω σίγουρα μία φορά στο τρίμερο, αν όχι δύο, να έρθω στο γήπεδο να κάνω την προπόνησή μου. Είτε αυτό είναι εδώ, είτε είναι κάπου αλλού, είτε να πάω να παίξω. Γιατί νομίζω χρειάζεται. Χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά, που μιλήσαμε με τον Γιώργο και τον Νίκο, γιατί είναι από τα παιδιά που και προσφέρουν πάρα πολλά σε μια ομάδα, αλλά είναι και από τους παίκτες που μπορούν να μιλήσουν πολύ άνετα μαζί τους για αρκετή ώρα και να μιλήσουν σωστά και να μιλήσουν απλά και να μιλήσουν όπως το νιώθουν. Και είναι πολύ σημαντικό. Θέλω λοιπόν να σας ευχηθώ και στους δύο μια καλή χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και θα παρακολουθούμε εννοείται την ομάδα όπως κάναμε και πέρσι. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά τους δύο ταλαντούχους αθλητές του Αστέρα Πετρητή, Νίκος Μεντής και Γιώργος Χαρδικιώτης. Διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε στις αθλολογίες με μια υπέροχη συνέντευξη του Κωνσταντίνου Ίσαρη. Ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Πολύ ξεχωριστό, πολύ οικονομικό, πολύ σύγχρονο. Με μία λέξη, Polymarket. Ψάχνεις χειροποίητο σαλόνι, σύνθεσε το δικό σου όπως το ονειρεύτηκες σε ένα από τα καταστήματα Polymarket. Αλλά και έπιπλα σαλονιού, κουζίνας, κρεβατοκάμαρας, παιδικού δωματίου, κήπου, διακοσμητικά και λευκά είδη σε απίστευτες τιμές. Polymarket. Από το 2004, μία σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Έτοιμο παράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Ανάσα ελευθερίας. Ανάσα οικονομίας. Κλιματιστικά TCL. Με σύστημα που εισάγει φρέσκο, καθαρό αέρα στο σπίτι με κορυφαία οικονομία. TCL. Παγκόσμια δύναμη στις ηλεκτρικές συσκευές. Τι περιμένεις? Έλα στα Expert στο Solari Κέρκυρα και νιώσε Expert. Expert. Η ειδική. Well. Ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Σχολικά, παιχνίδια και gadget. Well. Τα πάντα για ένα σύγχρονο σπίτι. Την κουζίνα, το μπάνιο και pet shop. Well. Για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ψάρεμα, το κάμπινγκ, για επαγγελματίες, εργαλεία και όλα τα μαστορέματα. Πολυκατάστημα Well. Απαντάμε στις ανάγκες σας με μια τεράστια γκάμα προϊόντων, στην καλύτερη ποιότητα και την πιο χαμηλή τιμή. Στην Εθνικής Αντιστάσεως, μετά το νέο λιμάνι. Well. Έτοιμοι για shopping.
Anoxal. Ανοξείδωτες κατασκευές και εμπόριο εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Ειδικές κατασκευές inox για εστιατόρια, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, ψυσταριές, σούπερ μάρκετ. Απεριόριστες λύσεις προσαρμοσμένες στο δικό σας επαγγελματικό χώρο. Ψυγεία, βιτρίνες, καταψύκτες, κουζίνες, φούρνοι, ψυσταριές, πλυντήρια και κάθε είδους επαγγελματικό εξοπλισμό σε συνεργασία με επώνυμες κορυφαίες εταιρείες. Μελετάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε και κατασκευάζουμε την καλύτερη δυνατόν λύση για τη διακόσμηση και λειτουργία του επαγγελματικού σας χώρου. Anoxal. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, μια γουλιά και θα σου φύγει το τσερβέλο. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, θέλω τώρα λιμοντσέλο δι Κορφού. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, είναι φρέσκο, είναι τρέλα, είναι μπέλο. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, λιμοντσέλο του Ντένις παρακαλώ. Ζούμε τις επιτυχίες. Πρώτη 97,5 Radio DJ. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Lines. Σας ταξιδεύουμε σε αξέχαστες καλοκαιρινές εμπειρίες. Γνωρίστε την υπέροχη Κέρκυρα και τους μαγευτικούς παξούς με το υπτάμενο δελφίνι Paxos Island. Με την εγγύηση της Κέρκυρα Lines. Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1.400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα. Καθρέφτες μπιζουτέ. Οι αλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο. Αυτόματες πόρτες. Κρύσταλλα ασφαλείας. Γυάλινα κάγκελα. Φυσαρμόνικες. Ντουζιέρες. Όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ. Μέρος εκπομπής Αθλιολογίας σε μια τελείως διαφορετική συνέντευξη, Κωνσταντίνος Ίσαρης, Εφόλης της Ύλης. Και ήμασταν πολύ καλοί διαβασμένοι, καλά διαβασμένοι, τον πιάσαμε και λίγο προετοίμαστο, αν και πάντα είναι σε δημότητα ο Κωνσταντίνος. Μιλήσαμε για την πορεία του, για τις ακαδημίες, για το δικό του έργο ως προπονητή, για τις αδυναμίες τις κοινές που έχουμε και δύο, για τις ομάδες τις κερκυραϊκές που διακρίνονται. Είπαμε πολλά. Πάμε να το δούμε. Το ιδανικό τοπίο, το ιδανικό σκηνικό, φαντάζομαι, για να μιλήσω με Κωνσταντίνο Ίσαρη, είναι
ένας χώρος μπασκετικός. Εγώ τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια μέσα από το μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος... δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι είναι ο άνθρωπος στον οποίο τον ψιλοβρίζεις, αλλά και το δηλαδή, εκεί που λες, όχι ρε Κωνσταντίνε, το τρίποντο, όχι. Μπράβο, παιχταρά μου. Κάπως έτσι, αυτή την αίσθηση είναι σου αφήνει ο Κώστας. Κάπως έτσι είσαι. Το έκανα εικόνα αυτό που είπες τώρα. Το κάνεις, ναι, κάπως έτσι. Το έκανα εικόνα να βρίζω εγώ τον εαυτό μου σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και δυστυχώς κάποιες φορές συνεχίζουν και με βρίζουν γιατί δεν μπαίνει πάντα το σουτ. Εντάξει, θα γίνει και αυτό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, είμαστε μπασκετικοί και φαντάζομαι ότι εσύ, δηλαδή, πόσα χρόνια τώρα είσαι, έχουν περάσει που ξεκίνησες να παίζεις μπάσκετ? Αν θυμάμαι καλά, ήμουν γύρω στα 5-6. Και βέβαια υπάρχουν τα ερεθίσματα από πολύ μικρότερη ηλικία που πήγαινα στο γήπεδο με τη μαμά μου και βλέπα τον πατέρα μου που έπαιζε ακόμα τότε σαν παίχτης. Θα έχω φωτογραφίες, ας πούμε, που με έχουν συμπαίχτες τότε του πατέρα μου στους ώμους τους να βάζω καλάθι, παιδάκι, μωρό. Αλλά ενασχόληση πραγματικά με το άθλημα μετά τα 5-6 περίπου. Σε παρομοιάζουν, σου λένε να μοιάζει με τον μπαμπά και τέτοια, είτε σαν, εννοώ, μπασκετικά? Όχι. Και οι λίγοι που ίσως το έχουν κάνει αυτό, θεωρώ ότι είναι λάθος. Γιατί εκτός ότι ο καθένας είναι ξεχωριστός, το να τον φτάσω, ας πούμε, μπασκετικά δεν μπορούσε να γίνει ποτέ. Το να υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν αθλητές οι οποίοι είναι πιστοί σε μια ομάδα και την υπηρετούν για πολλά χρόνια. Ένας τέτοιος άνθρωπος είσαι και εσύ. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Κυριακός είναι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου. Ναι, και από εκεί ξεκίνησα κιόλας. Μπορώ να πω στις ακαδημίες του Κυριακού ξεκίνησα. Ασχέτως που μετά ασχολήθηκα και με άλλες ακαδημίες όπου πήγαιναν οι φίλοι μου και για διάφορους άλλους λόγους. Και εκεί γύρισα και μου δίνεις μια πάσα να το πω ότι ασχέτως αν είχα και μεταγενέστερα την ευκαιρία να παίξω αλλού μπάσκετ και σε πιο υψηλό επίπεδο και με άλλες προσδοκίες, αν και η ιστορία έδειξε ότι δεν ίσχυε αυτό πρακτικά, ηθικά και μόνο δεν ήθελα να φύγω από τον Κερκυραϊκό λόγω του ότι ασχολούμαι ενεργά με τις ακαδημίες και τις υποδομές ως προπονητής τους. Στο παικτικό κομμάτι. Αυτό λοιπόν που έχει ταυτιστεί το όνομά σου με τον Κερκυραϊκό, δηλαδή έχει ταυτιστεί με μία ομάδα, είναι θετικό? Για μένα πάρα πολύ. Και το δείχνει η πορεία και η εξέλιξη και η σταθερότητα αυτού του συλλόγου σε ό,τι κάνει και ό,τι και αν λέει. Μπορεί να μην είναι σε μια εθνική κατηγορία αγωνιστικά όσον αφορά το αντρικό κομμάτι, αλλά δεν έχει πει ποτέ ότι θέλω να είμαι σε αγωνιστική κατηγορία ή ότι θα πάω. Αυτό που λέει και κάνει, αυτό αποδεικνύει ότι μπορεί και ανταπεξέρχεται. Αναφορικά τώρα και με το κομμάτι της Ακαδημίας, 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που είμαι σε αυτό το team, από όταν ανέλαβε κιόλας αυτό το team, υπάρχει μια σταθερότητα, ένας ίδιος, και αν όχι ίδιος, είναι σίγουρα αύξον ο αριθμός των παιδιών, οπότε ναι, η απάντηση. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, δηλαδή όταν αποκτάς, δεν σε ξέρει κυριακή κοινωνία, βρε παιδί μου, εντάξει, εδώ πέρα είμαστε αυτοί που είμαστε και οι παίχτες που εναλλάσσονται και πάνε σε κάποιες ομάδες, εκτός από τον Κωνσταντίνο που μένει σταθερός, είναι πολύ συγκεκριμένοι. Τι έχεις εισπράξει πιο πολύ από τους συναθλητές ή ακόμα και τους αντιπάλους? Γιατί εγώ εισπράττω το ότι είσαι ένας παίκτης ο οποίος είναι καλός, θα σου βάλει πόντους, θα σε ξελασπώσει και έχεις ταυτίσει το όνομά σου με την ομάδα. Αυτό το εισπράττεις εσύ? Ναι, βέβαια, το εισπράττω σίγουρα και από συναθλητές και από προπονητές και από τον περίγυρο του μπασκετικού χορού στο γήπεδο κάτω και από την ίδια την ομάδα. Σίγουρα είναι ένα θετικό στοιχείο αυτό και κάτι που μου ανεβάζει την ψυχολογία, με κάνει να παίζω καλύτερα, να νιώθω καλύτερα. Και μέσα από την αυτογνωσία που έχω και από το επίπεδο που υπάρχει στον νησί τα τελευταία χρόνια, σε καμία περίπτωση δεν θα πω εγώ για τον εαυτό μου ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης. Δεν είμαι, μάλλον, επί του πρακτέως, αλλά σίγουρα είμαι στα καλά κομμάτια του νησιού. Πόσες φορές σκέφτηκες να κρεμάσεις τα παπούτσια? Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Το ακούω και εγώ συνέχεια. Ναι. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά που τελειώνει η σεζόν, λέω ότι δεν θα παίξω άλλο του χρόνου. Όχι γιατί δεν μου αρέσει, γιατί θεωρώ ότι δεν θα έχω το χρόνο να το κάνω όπως θέλω. Είτε με το φόρτο εργασίας, είτε με την οικογένειά μου που αλλάζουν οι υποχρεώσεις μου χρονιά με τη χρονιά, θεωρώ ότι δεν θα βρίσκω το χρόνο να κατεβαίνω τις προπονήσεις και να κάνω αυτό που πραγματικά αγαπώ όπως θέλω. Και αν δεν το κάνω όπως θέλω, δεν θα βγει και το αποτέλεσμα που μόλις είπαμε και θεωρώ ότι δεν θα μου αρέσει. Άρα του χρόνου δεν θα παίξεις? Του χρόνου, για ακόμα μια φορά λέω ότι δεν θα παίξω. Έχει τις περισσότερες πιθανότητες αυτή τη φορά να μην παίξω. Παρ' όλα αυτά, πάντα θα υπάρχει 1%, 2%, ένα μικρό ποσοστό πιθανότητων κάποια στιγμή να επιστρέψω, όσο αντέχει ακόμα το σώμα μου. Από θέμα λοιπόν ωραρίου
και ελευθερίας χρόνου, θεωρώ ότι δεν θα παίξω του χρόνου. Μάλιστα. Πώς βλέπεις λοιπόν την ΑΕΣΚΑΒΔΕ φέτος, άσχετα αν θα παίξεις ή όχι, με τις κερκυραϊκές ομάδες, με τη συμμετοχή με τις πολλές κερκυραϊκές ομάδες. Τώρα που ο Ιόνιος θα πήρε το wild card και θα παίξει τη ΓΑΜΑ Εθνική, έχει φύγει η ΑΕΣΚΑΒΔΕ. Η ΑΕΣΚΑΒΔΕ δεν αλλάζει για την ώρα, θα παραμείνει με τις ομάδες που έχει και κάποια ομάδα θα έχει ρεπό. Έχουμε β' ΑΕΣΚΑΒΔΕ επίσης με πολλές κερκυραϊκές ομάδες. Θετικό, αρνητικό, πώς το βλέπεις? Κοίτα, το κομμάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής, της εθνικής κατηγορίας. Θεωρώ ότι πάντα θα είναι καλό ένα νησί έξω από την πρωτεύουσα να υπάρχει μια ομάδα και παραπάνω σε μια εθνική κατηγορία. Ευελπιστώ αυτό το πράγμα που κάνει ο Ιόνιος φέτος να πετύχει για το καλό όλου του νησιού, όλου του μπασκετικού κόσμου της Κέρκυρας και να μην αποδειχτεί μια φούσκα σε εισαγωγικά η λέξη όπως έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Άρα ελπίζουμε να πετύχει. Και πώς να σας το πω, ρε παιδί μου, ειδικά με τα παιδιά, με το αγωνιστικό κομμάτι που πολλούς από αυτούς είμαι φίλος και έξω από το γήπεδο, αλλά και παλιός συμπαίχτης, το θέλω και για αυτούς. Να πάνε καλά τα παιδιά, ναι. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά την ΑΕΣΚΑΒΔΕ, αν δεν κάνω λάθος, έχει γίνει μια ενιαία κατηγορία ξανά, με περισσότερες ομάδες, με περισσότερα ταξίδια. Το μόνο θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι σίγουρα θα ανέβει λίγο το επίπεδο. Γιατί θα σταματήσουμε να παίζουμε κάθε χρόνο με τις ίδιες ομάδες, με τους ίδιους αντιπάλους, μέχρι ένα συγκεκριμένο προορισμό που ήταν οι αποστολές μας. Άρα θα ανοίξουν τα ταξίδια, θα έχουμε και άλλα ερεθίσματα και άλλες προκλήσεις. Θεωρώ ότι θα είναι καλύτερο όσον αφορά την άνοδο του επίπεδου. Σίγουρα ένα αρνητικό είναι τα ταξίδια, οι μακρινότερες αποστολές, το οικονομικό κομμάτι που βαραίνει κάθε σύλλογο, κάθε ομάδα. Αυτό είναι δικό του θέμα, βέβαια, του κάθε μιανού, αν μπορεί να ανταπεξέλθει ή όχι. Οπότε πάμε στο θετικό πρόσημο της όλης κατηγορίας. Νούμερο 11, γιατί? Από τον πατέρα μου. Α, το ακολούθησε έτσι. Ναι, βέβαια. Ωραία. Ταυτισμένο με το νούμερο 11. Και μια και λέμε 11, έχουμε 2023. Αν βγάλω 10 χρόνια, πόσο πάμε? 2012. Λοιπόν, να σου πω τι κοινό έχω εγώ με τον Κωνσταντίνο τον Ίσαρη. Έχω ένα κοινό. Το κοινό μας λέγεται Roger Federer. Έχουμε την ίδια τρέλα. Το 2012 λοιπόν ο Κωνσταντίνος έχει πάει Λονδίνο. Έχουμε Final Eight. Προσπαθεί τώρα ο Ρότζερ, ο Φέντερερ εκεί να παίξει. Πάει Λονδίνο. Δεν βρίσκει εισιτήριο. Πού είναι τα εισιτήρια, βρε παιδιά, πάει πάνω, κάτω, δόθε, παρά εκεί, παρά. Βρίσκει κάποιες εκεί κυρίες, τέλος πάντων. Όλα τα ξέρω. Τι ψάχνεις εσύ, παιδί μου, ταλέπορο εδώ, του λένε του Κωνσταντίνου. Το βλέπουν έτσι, αγχωμένο και αυτό. Λέει, δεν ήθελα ένα εισιτήριο, λέει, να μπω. Τσαπ, την τσέπη, πάρε δύο, ορίστε. Πάνω από τους επίσημους, φάτσα φόρα ο Φέντερερ, να τον έξω, του κάνεις και κοντινό εδώ, γκροπλάν, το Ρότζερ το Φέντερερ. Τι έγινε? Εσύ που το ξέρεις αυτό? Εσύ, πες μου, εσύ. Μακρινή ιστορία, ήταν το πρώτο ταξίδι που έκανα. Καταρχάς είμαι φιλάθλος του τένις και κυρίως του Φέντερερ, όπως είπες. Έτσι, τα λέμε και αυτά. Αρρωστημένος φιλάθλος μπορώ να σου πω. Τα λέμε και αυτά. Ήταν το πρώτο ταξίδι που είχα κάνει. Είχα αγοράσει ένα εισιτήριο χωρίς να ξέρω τι θα δω, γιατί το πρόγραμμα έβγαινε εκείνες τις μέρες, τις τελευταίες. Το μάτς του Φέντερερ λοιπόν ήταν το προηγούμενο από αυτό, από το εισιτήριο που είχα εγώ. Είχα πάει νωρίτερα στο γήπεδο να αλλάξω το εισιτήριο, δεν μου το άλλαζαν κανείς, ως οι κανόνες του Λονδίνου έτσι ήταν. Είχα προσπαθήσει, αν θυμάμαι καλά, 4 φορές να το αλλάξω σε 4 διαφορετικούς παρόχους και φορείς της διοργάνωσης. Και ενώ έχει ξεκινήσει το μάτς και αλωνίζω απ' έξω από το γήπεδο, να το πω φουλ στεναχωρημένος, βρίσκω μπροστά μου ξαφνικά δύο κυρίες με τις κονκάρδες της διοργάνωσης, με τα καπελάκια, με όλα. Τους εξηγώ λοιπόν ξανά για πέμπτη φορά το πρόβλημά μου και μου κάνουν μια, αφού έχουν μια στιχομηθεία μεταξύ τους, χωρίς να καταλαβαίνω εγώ τι λένε, μου κάνουν μια ορίστε. Λέω, τι είναι αυτά? Μου λένε, είναι δύο εισιτήρια για τώρα. Άμα σε θέλει. Πόσο κοστίζουν? Λέει, δεν κοστίζουν. Είναι από μια δωρεά που είχαμε για κάποιο νοσοκομείο τότε, ήταν και παραμονές Χριστουγέννων. Μας έχουν περισσέψει, πάρτε τα, λέει, μπείτε να τα δείτε. Δηλαδή, πόσο να σε θέλει, ρε παιδί μου? Εντάξει, αυτό ήταν εξ ουρανού, έτσι. Ναι, τύχη Θεού, πραγματικά. Για πες μου εκεί, πώς το απόλαυσες. Ναι, βέβαια, με το που πήρα το εισιτήριο και το συνειδητοποίησα, γιατί μου έκανε λίγα δευτερόλεπτα να δω τι γίνεται. Θυμάμαι, η θύρα ήταν την ακριβώς αντίθετη πλευρά του γηπέδου. Πρέπει να ήταν το καλύτερό μου σπριντ, ακόμα και πιο γρήγορα από ευνηδιασμό ή επιστροφή στο άθλημά μου. Το πρόλαβα τον αγώνα, έχασα τα τρία πρώτα game, είχα μπει στη διακοπή και μάλιστα οι θέσεις αυτές ήταν και ακριβώς πάνω από τα επίσημα. Άμα σε θέλει, βρε παιδί μου. Ρότζερ Φέντερερ, γιατί? Εγώ τα ξέρω. Εσύ πες τα για να τα ακούσω κόσμο. Κοίτα. Εγώ τα ξέρω. Μπορώ να σου πω ότι αν γύριζα το χρόνο πίσω,
εξαιτίας ίσως αυτού του ανθρώπου να ξεκινάγα το τένις αντί για το μπάσκετ. Ναι. Χωρίς να ξέρω που θα φτάσω, μπορεί να μην το έχω με τη ρακέτα, μπορεί και να το έχω. Ναι. Τώρα, Ρότζερ Φέντερερ, από την πρώτη στιγμή που τον είδα τυχαία να παίζει τένις, όταν ξεκίνησα να είμαι φίλαθλος του αθλήματος, τον αγάπησα. Τον λάτρεψα, το στυλ του, την τεχνική του, την παρουσία του γενικά μέσα στο γήπεδο που δεν μπορούσα ίσως να τη δώσω σε κανέναν άλλο. Είτε αν κάποιος από τους άλλους ήταν καλύτερος αθλητής, είτε όχι από αυτόν. Το όλο του style, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, εσύ κοιτάς αυτό. Εγώ, επειδή τώρα δεν κοιτάω έτσι τόσο αθλητικά ή το στυλ του κτλ., αυτό που με κεντρίζει σε έναν αθλητή είναι το ότι ένας αθλητής ο οποίος είναι νευρικός, είναι εκτός εαυτού, δεν μπορεί να διαχειριστεί τα νεύρα του κτλ., με έναν άνθρωπο σωστό γίνεται ένας αθλητής πρότυπο. Και αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Πολύ. Πολύ, γιατί όταν ανεβαίνουν οι παλμοί μέσα σε έναν αγώνα, ειδικά όσο πιο ερασιτεχνικό είναι το επίπεδο, δύσκολα μπορείς να ελέγξεις τα νεύρα σου και τον χαρακτήρα σου εκείνη τη στιγμή. Σας το λέω και εκ πείρας δικής μου, που βέβαια μεγάλος και σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η προπόνηση. Όσο πιο προπονημένος είσαι, όσο πιο γυμνασμένος είσαι, τόσο μικρότερες πιθανότητες έχει να συμβεί αυτό. Ταυτόχρονα βέβαια στο επαγγελματικό κομμάτι, λόγω του αντικειμένου μου, θες και υποστήριξη από πολλούς άλλους φορείς. Δηλαδή, οι αθλητικοί ψυχολόγοι, να σας πω έτσι, παίζουν μεγάλο ρόλο σε υψηλά επίπεδα, κυρίως ατομικών αγωνισμάτων, αλλά και στα ομαδικά. Ο προπονητής, ας πούμε, παίζει ρόλο σε αυτό. Παίζει ρόλο. Βέβαια, παίζει ρόλο. Είναι αυτός που στην ουσία πρέπει να ξεκινήσει να βλέπει το πρόβλημα, αν υπάρχει πρόβλημα. Και ένας προπονητής σίγουρα έχει διδαχτεί και κομμάτι αθλητικής ψυχολογίας πριν αναλάβει το οποιοδήποτε άθλημα, την οποιαδήποτε ειδικότητα. Κοίταξε τώρα, αυτή την ερώτηση σκεφτόμουν για να την κάνω. Λέω, θα την κάνω και αν δεν θες δεν απαντάς. Αλλά θα απαντήσεις. Αλλά αν δεν θες δεν απαντάς. Όταν συνεργάστηκες με τον μπαμπά και τον είχες προπονητή, φαντάζομαι ότι ήταν πολύ δύσκολο. Φαντάζομαι. Ήταν, ναι. Καταρχάς έχει και αυτό πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Ήμουν ακόμα, αν θυμάμαι καλά, έφηβος. Δεν είχα οριμάσει νοητικά και στο μυαλό μου. Ήταν πολύ δύσκολο, κυρίως από την πλευρά τη δική μου, γιατί πολλές φορές μου έβγαινε το πατρικό κομμάτι μέσα στο γήπεδο. Ναι, μεν τον έβλεπα, προσπαθούσα μπασκετικά να τον δω, τον αναγνώριζα και τον αναγνωρίζω προπονητικά σαν coach. Παρ' όλα αυτά, όταν ανέβαιναν οι παλμοί λοιπόν και μέσα στην εφηβεία μου, τον έβλεπα πιο πολύ στο πατρικό κομμάτι, είχα άλλες αντιδράσεις. Δεν ξέφευγα ποτέ, αλλά δεν ήταν και οι αρμόδιες, οι σωστές. Ναι. Οπότε μετά μπορεί, ας πούμε, να ήμασταν τσακωμένοι για λίγο χρονικό, διάστημα. Αυτό στο σπίτι ισχύει, δηλαδή τσακώθηκαμε στο γήπεδο. Στο σπίτι δεν μιλάμε για λίγο ή στο σπίτι τίποτα, όλα καλά. Όσες φορές συνέβαινε κάποιες φορές, ήταν κυρίως από την πλευρά μου. Ναι. Δηλαδή εκείνος προσπαθούσε να το ξεχάσει. Ζούμε και στην ηλικία τη δύσκολη και τα λοιπά. Κυρίως γι' αυτό, ναι, να το προσπεράσει. Εγώ μετά έλεγα γιατί μου πες αυτό στο γήπεδο, ας πούμε. Ναι. Είτε από μέσα μου, είτε φωναχτά και πολλές φορές συνεχίζαμε τη λογομαχία. Ναι. Τώρα σε επίπεδο ακαδημιών και παιδιών, επειδή ο Κυρκυλαϊκός έχει μια. Αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος πριν, ότι έχει μια σταθερότητα κτλ., είναι από τις κορυφαίες ακαδημίες στο νησί. Έχει πάρα πολλά παιδιά και αγόρια και κορίτσια σε διάφορες ηλικίες. Συζητάτε για τις ακαδημίες. Συζητάμε. Πλέον συζητάμε. Εγώ θα σας πω σε μια παρένθεση, θεωρώ από τα πράγματα που έχω διαβάσει και έχω δει ότι είναι μια από τις πιο σταθερές ακαδημίες πανελλαδικός, όχι μόνο σε όλο το νησί. Βέβαια αυτό είναι αμφίδρομο, έτσι παίζει προφανώς ρόλο και το team του Κερκυραϊκού, το προπονητικό, η οργάνωση και ό,τι άλλο γίνεται εκεί και ο σύλλογος από την άλλη πλευρά που παρέχει, δίνει και έχει αφήσει έναν άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του έτσι όπως πραγματικά θέλει χωρίς να παρεμβαίνει σε μεγάλο βαθμό ή σε υπέρτατο βαθμό. Συζητάμε, ναι. Ειδικά τώρα που εξυγχρονίζονται κάπως τα πράγματα με τα social media, με άλλους τρόπους μετάδοσης επικοινωνίας και με μένα και με τους υπόλοιπους προπονητές και το υπόλοιπο team νεότερης ηλικίας συζητάμε γενικά για διάφορους τέτοιους τρόπους εξυγχρόνησης. Υπάρχουν πολλά παιδιά που ξεχωρίζουν, πολλά παιδιά που δέχονται κλήσεις για να συμμετάσχουν σε camp έτσι, προπονητικά, πιο ιδιαίτερα κτλ. Ποιο είναι το πιο δύσκολο όταν δουλεύεις με μικρές ηλικίες? Η υπομονή, εγώ θα σας πω. Του προπονητή. Η υπομονή του προπονητή σε συνδυασμό με το ότι πρέπει πάντα να έχεις το χαμόγελο, ειδικά στις πιο μικρές ηλικίες. Και είναι πολλά. Είναι η υπομονή, είναι το χαμόγελο που από όλα αυτά ξεκινάνε, ας πούμε, το ότι έχεις το παιδαγωγικό κομμάτι μέσα σου. Σίγουρα θα φωνάξεις το παιδί. Σίγουρα δεν θα χαμογελάσεις το παιδί για να βάλεις κάποιους όρους, κάποια πειθαρχία, αλλά την αμέσως επόμενη στιγμή πρέπει να χαμογελάσεις. Λοιπόν, από εμπειρία θα πω ότι επειδή είναι μια δύσκολη εποχή που τα παιδιά
Όχι ότι δεν υπήρχε παλιά, ίσως τώρα το αναγνωρίζουμε. Έχουν διάσπαση προσοχής, έχουν χίλια δύο πράγματα, έχουν πίεση, έχουν κάποια πράγματα τα οποία οι γονείς δεν αναγνωρίζουν αμέσως. Ένας προπονητής όμως μπορεί να τα δει. Και ξέρω ότι στον Κερκυραϊκό δέχονται όλα τα παιδιά και όλη την γκάμα των παιδιών, άσχετα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό ή αν είναι στο να συζητηθεί με τους γονείς. Και έχω δει παιδιά τέτοια να λατρεύουν τον Κωνσταντίνο και να μένουν και να παραμένουν στην Ακαδημία και να εξελίσσονται με την Ακαδημία, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και γνωστά προβλήματα να υπάρχουν δεχόμαστε. Ναι, το πάω λίγο πιο, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείς να κλείσεις την πόρτα σε κανέναν. Mm-hmm. Και ειδικά σε ένα τέτοιο παιδί, οτιδήποτε ειδική ικανότητα και να έχει, άμα του κλείσει την πόρτα, του κάνει δύο φορέ το κακό. Δηλαδή, ένα άλλο παιδί, αν για κάποιο λόγο δεν τον αφήσει να αθληθεί, θα πάει σε μια άλλη ακαδημία, σε ένα άλλο άθλημα. Ένα παιδί, αν έχει ήδη με ειδική ικανότητα νιώσει την απόρριψη, παραδείγματο χάρη από κάπου αλλού ή και όχι, και του κλείσει την πόρτα, είναι ό,τι χειρότερο για την ψυχολογία του και για τη συνέχεια τη ζωή του. Σαν ακαδημία, πάσα πάλι μου δίνει, Ματουλά, δεν πάμε να βγάλουμε ούτε τον επόμενο Αντετοκούμπο, ούτε τον επόμενο Διαμαντίδη Ισπανού, λέγω, θα πω για τους πιο παλιούς. Πάμε να κάνουμε τα παιδιά να κάνουν τον αθλητισμό και τον μπάσκετ, μέσω του μπάσκετ, τρόπο ζωής. Mm-hmm. Που είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία τους, για την ψυχική τους υγεία, για το μέλλον της ζωής τους. Και αν κάποιο παιδί προκύψει από όλα αυτά στα 10 χρόνια που είμαστε τώρα να το συνεχίσει, ένα να προκύψει, είμαστε ευτυχισμένοι. Το πρόβλημα σε εμάς είναι να μην χάνεις παιδιά. Να προσπαθούμε να μην χάνουμε παιδιά. Άρα, ένα παιδί λοιπόν με ειδική ικανότητα που θα έρθει, θα το αγκαλιάσουμε ακριβώς το ίδιο με οποιοδήποτε άλλο παιδάκι. Ήταν φυσική εξέλιξη για σένα να ασχοληθείς προπονητικά? Με τις ακαδημίες αυτό ήθελα. Όταν έδωσα πανελλαδικές, θυμάμαι ότι όταν είχα φτιάξει το μηχανογραφικό μου, είχα δηλώσει τα 5 τεφά της Ελλάδος μόνο, τίποτα άλλο. Και μου λέγαν τότε, δεν θα βρεις δουλειά σαν γυμναστής. Ακόμα το λένε βέβαια αυτό. Ακόμα το λένε, ναι. Και όσον αφορά τον δημόσιο τομέα. Mm-hmm. Και ακόμα έτσι είναι και έτσι θα είναι. Δεν θα βρεις δουλειά λοιπόν σαν γυμναστής, δεν είναι καλά τα λεφτά, δεν. Εγώ είχα στο μυαλό μου τότε ότι θέλω να βρω γκρουπάκια ή μικρά παιδιά μπάσκετ, να τα μαθαίνω τα βασικά, mm-hmm. δεν θα σου πω κάτι παραπάνω, τα βασικά του αθλήματος, mm-hmm. και από εκεί και πέρα όπως εξελιχθούν. Και μέσα από αυτό το κομμάτι, όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο και ξεκίνησα την εργασία μου και σε γυμναστηριακούς χορούς, αγάπησα πάρα πολύ και αυτό το κομμάτι, όσον αφορά την προπόνηση ενδυνάμωσης μέσα σε ένα γυμναστήριο. Οπότε, ναι, το ήθελα πραγματικά αυτό, να το κάνω από μικρή ηλικία. Αυτό όμως, ξέρεις, πρέπει να έχεις, δηλαδή, δεν είναι τελειώνω να τεφά και πάω και προπονώ τα παιδάκια. Γιατί ο Κωνσταντίνος έχει κάποια στοιχεία, η αγωνιστική του πορεία, ο χαρακτήρας, δηλαδή. Παίζουν κάποια πράγματα ρόλο, και το ότι τα παιδιά σε αγαπάνε, μιλάνε για σένα και λένε κύριε Κωνσταντίνος και σε αγκαλιάζουν όταν σε βλέπουν. Υποθέτει πολλά πράγματα. Ναι. Εγώ θα σου ξαναπώ ότι ειδικά για τη μικρή ηλικία που δεν παίζει τόσο ρόλο το μπασκετικό κομμάτι, είναι το χαμόγελο. Ναι. Να κερδίσει τα παιδιά με το χαμόγελο έξω από τις τέσσερις γραμμές και μετά, ό,τι και αν κάνει εκεί μέσα, ακόμα και κακός σε εισαγωγικά, να είσαι, θα σε αγαπήσουν πάλι. Τώρα, όσον αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες που υπάρχει το στοιχείο του μπάσκετ, σίγουρα το ότι ξέρανε ή ότι βλέπαν ο προπονητής τους παίζει στην αντρική ομάδα του συλλόγου που ανήκουν, ότι τον θεωρούν καλό, ότι βάζει τα καλάθια, ότι πολλά τέτοια, σίγουρα παίζουν ρόλο στο να σε εκτιμήσουν και να σε αναδείξουν περισσότερο οι ίδιοι σου οι αθλητές και παίκτες. Τώρα τον beach volley, συγγνώμη, μέσα σε όλα αυτά δηλαδή, δεν υπάρχει τουρνουά που να μην κερδίσει. Πάει όπου πάει. Πάει με τον Αλέξη μαζί, με στην άμμο που δυσκολεύει τα πράγματα αυτός ο παράγοντας, και στο beach volley αυτό το beach volley πώς προέκυψε, φιλικά δηλαδή, έτσι παρεΐστικά? Θα σας πω, καταρχάς, αν δεν είχα τον Αλέξη δίπλα μου, δεν θα είχα κερδίσει ούτε το 1/3 από αυτά τα τουρνά, για να λέμε και την αλήθεια. Τώρα, το beach volley τυχαία πάλι τα καλοκαίρια ξεκίνησα να παίζω πριν πολλά χρόνια, εξαιτίας του ότι μ' άρεσε, το είχα πάρει μάθημα επιλογή στο πανεπιστήμιο και είχα την τύχη να μου κάνει προπόνηση ο πρώην νούμερο ένα παίχτης στην Ελλάδα, ο κύριος Γιάτσης, ο Γιώργος, ο οποίος είναι και καθηγητής στο ΤΕΦΑ, στο άθλημα του beach volley και του volley, μου το έδειξε καλύτερα και κάθε καλοκαίρι ποτέ δεν το άφηνα. Και τώρα έχω φτάσει σε σημείο να λέω, δεν πάω για μπάνιο, πάω για beach volley. Είναι δύσκολο, λέει, ή μπορείς να το συγκρίνεις με τον μπάσκετ? Όχι, είναι άλλα αθλήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί καταρχάς είναι στην άμμο. Ναι. Ό,τι κάνεις στην άμμο έχει τη δυσκολία του ανισόρροπου επιπέδου, συν τη ζέστη, συν το ότι μπορεί ένα παιχνίδι, ένα σετ να κρατήσει πολύ παραπάνω ώρα από όσο έχεις υπολογίσει στο μυαλό σου, οι αντίξωες συνθήκες, ο αέρας,
Κάποιες φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορώ να το συγκρίνω, όχι με τον μπάσκετ. Έχει άλλες δυσκολίες το ένα, άλλες το άλλο. Εξελισσόμενος, ας πούμε, μεγαλώνοντας, περνώντας τα χρόνια, πες μου μια υπέροχη στιγμή ή μια και μια δύσκολη ή ό,τι προτιμάς από τα δύο που σου έχει μείνει από τον μπάσκετ. Από τον μπάσκετ. Δύσκολη στιγμή πιστεύω θα είναι στο μέλλον η στιγμή που θα νιώσω ότι μου λείπει. Και θα το έχω σταματήσει, οπότε δεν μπορώ να πω τώρα ότι είναι κάποια δύσκολη. Πρόσφατα, ας πούμε, είχα μια δύσκολη στιγμή που με το γκρουπ των Παμπέδων του Κερκυραϊκού δεν καταφέραμε να προκριθούμε στον τελικό ότι είσαι σκαφδέ. Πέρασε, εντάξει. Δεν μπορώ να σας πω τώρα κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Καλή, υπέροχη, να σου έχει μείνει. Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις από το άθλημα. Δηλαδή, κάθε παιχνίδι που έπαιζα προσπαθούσα να βρω μετά που τελειώνει το παιχνίδι, προσπαθούσα να βρω την καλή μου στιγμή και τη σκεφτόμουν και χαμογελούσα. Αλλά είχα πολλές τέτοιες, ας πούμε. Είσαι από τους παίκτες που όταν ρίχνουν τρίποντο βλέπουν το καλάθι σαν πηγάδι, το βλέπουν τεράστιο, ή είναι μια έτσι μικρή και προσπαθούν να περάσουν την μπάλα. Πώς το βλέπεις? Κοίτα. Αν πας με το σκεπτικό, γενικά μιλάω σαν παίκτης, ναι, προπονητικά θα σου απαντήσω ότι δεν είναι πηγάδι, δεν θα το βάλεις και ποτέ ή δεν θα το βάλεις εύκολα. Mm-hmm. Άρα εγώ προσπαθούσα πάντα ότι κάθε μου σουτ θα είναι εύστοχο, ασχέτως που τα περισσότερα ήταν άστοχα. Όχι, δεν ήταν τα περισσότερα, Κωνσταντίνη, σταμάτα τώρα, ναι, πες. Τα περισσότερα ήταν άστοχα σε ποσοστά σουτ που έχω κάνει στη ζωή μου. Εντάξει τώρα, εμείς τα κρατάμε τα θετικά. Εντάξει, όχι, το βλέπω, προσπαθώ να το βλέπω σαν βαρέλι, ώστε να έχω περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Ωραία, τώρα νομίζω ότι τώρα είσαι στην καλύτερη σου φάση. Ωριμός, όλα πάνε καλά, η συνέχεια προβλέπεται πολύ πιο καλή. Νομίζω ότι είσαι πολύ καλά. Γενικά στη ζωή μου είμαι καλά τα τελευταία χρόνια και επαγγελματικά και από θέμα οικογένειας και στο αγωνιστικό μου κομμάτι, όποιο και αν είναι αυτό, ασχέτως που είναι στη δύση της καριέρας του. Ας ελπίσουμε να συνεχίσει έτσι. Ποιον πιστεύεις ότι συμβουλεύτηκα για τη σημερινή συνέντευξη? Κοιτάω. Για το τένις βασικά μπορώ να έχω... Πήρες το Ρότζερ τηλέφωνο. Αν το έκανες, πες το μου. Θεωρώ ότι αν έκανες μέσω αυτού κάτι θα μου έκανες και κάποια γνωριμία καλύτερη, οπότε δεν είναι αυτός. δεν είναι, δυστυχώς. Λίγοι άνθρωποι ξέρουν αυτό το σκηνικό, η δική μου, η κοντινή. Εγώ με ποιον θα μπορούσα να έχω αυτή την επαφή για να προετοιμαστώ? Γιατί θα μου πεις για να προετοιμαστείς στον Κωνσταντίνο, το ξέρεις τόσα χρόνια, τον έχεις δει σε τόσους αγώνες. Ήθελα ένα λατοπίπερο, βρε παιδί μου. Ποιος μου το... Αν είναι αυτό θα μου το πεις, θα μου το μαρτυρήσεις. Εννοείται, εγώ θα τον αποκαλύψω. Με το νούμερο 11 ίσως. Εννοείται με το νούμερο 11. Μοιάζεται τόσο πολύ με τον πατέρα σου, ακόμα και ο τρόπος που μιλάτε, δίνετε συνέντευξη, είναι ιδανική συνέντευξιαζόμενη. Οι άντρες της οικογένειας Ίσαρη, ιδανική. Να σου δώσω και εγώ ένα λατοπίπερο. Έλα, για πες. Όταν κάποιες φορές, ας πούμε, παίρνω τηλέφωνο στο σταθερό πιο παλιά κυρίως και μιλάω στα γρήγορα, μας μπερδεύει ακόμα και η μητέρα. Είμαι σίγουρη. Γιατί πραγματικά ακόμα και. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Ήταν υπέροχα. Σου εύχομαι η ζωή σου από εδώ και πέρα να είναι ακόμη καλύτερη. Τα καλύτερα εννοείται πως θα έρθουν. Να είσαι πάντα καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Όποτε ξανά θέλετε να μιλήσουμε για οποιοδήποτε κομμάτι αφορά τον αθλητισμό γενικά και όχι μόνο το μπάσκετ της Κέρκυρας, είμαι πρόσδεκτος να έρθω. Ευελπιστώ να είναι η ζωή μου καλύτερη και να έχουμε μια μπασκετική χρονιά. Εγώ θα πω ας απέχω. Ίσως σας απέχω, μάλλον να σας απέχω από το αγωνιστικό κομμάτι, ας έχουμε μια μπασκετική υγιή χρονιά χωρίς τραυματισμούς, να θέσει ο Κερκυραϊκός και να πετύχει τους στόχους του και όποια άλλη ομάδα έχει παραπάνω στόχους όπως είπαμε και πριν, ας πετύχει να είναι καλό για το νησί. Κυρίες και κύριοι, αθλητολογίες έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.